Καλησπέρα σας κύριε Κόντι. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Εγώ ναι. Εντός ή εκτός Ελλάδος. Εντός. Εντός βέβαια. Α, με φασαρία ακούμε όμως. Πολύ. Κάθομαι κάπου έξω τώρα. Ναι. Όσο το δυνατόν ήσυχα είναι. Πού ήσυχα είναι, οι άλλοι περισσότερο ακούγονται. Τέλος πάντων, λίγο κάνει τους παρατήρηση. Άμα πείτε ότι μιλάω στο Λίμπερο θα κάνουν ησυχία όλοι. Τι κάνετε, πού είστε βασικά, με τι ασχολείστε, αυτό τώρα. Καταρχάς μόλις είπα Γιάννης Κόντης, ότι θα έχω το Γιάννη Κόντι μετά από πάρα πολύ καιρό, μου έχουν στείλει, τώρα δηλαδή πρόχειρα βλέπω καμιά 6-7 μηνύματα, που θα σας διαβάσω στην πορεία τι λένε, για το πώς... για το πώς θέλουν να σας δούνε να επιστρέφετε στη Θεσσαλονίκη σε διάφορα πόστα, όπως μου γράφω, θα στα πω στην πορεία αυτά. Τώρα τι κάνετε, θέλω να μάθω τι κάνετε αυτή την περίοδο. Πού είστε, τι κάνετε. Κοιτάξτε, το τελευταίο καιρό είμαι περισσότερο στην Ελλάδα. Τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν στο Λονδίνο με μια συνεργασία σαν manager. Αλλά τώρα επειδή είχα κάποια προσωπικά θέματα έπρεπε να... Είναι περισσότερο εδώ. Στο Λονδίνο τι έχετε γραφείο, δηλαδή, καταρχάς ασχολείστε και πάλι με το, επιτρέψτε μου την έκφραση, μανατζεριλίκη, δεν το λέω επιτιμητικά, δηλαδή με τη δουλειά αυτή. Η έκφραση αυτή είναι μανατζεριλίκη. Α, σωστά το, δεν υποτιμητική, η έκφραση αυτή. Σήμερα είναι υποτιμητικό. Όλα είναι υποτιμητικά και όλα ανάλογα το πώς θα εξασκείς. Την ξανασχολείστε δηλαδή με αυτό. Ασχολούμαι το αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που μπορώ να κάνω, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Δεν είχατε, δεν τα είχατε παρατήσει, που μαζί δεν το είχαμε συζητήσει βέβαια αυτό καθόλου. Δεν είχατε καταθέσει την άδεια αυτή του manager, πώς κάπου είχα διαβάσει κάτι τέτοια. Την είχα καταθέσει και πλέον δεν υπάρχουν και άδειες. Αυτές είναι τυπικές άδειες που βγάζουν οι manager μετά την άρνηση της FIFA να συνεχίσει να έχει την εποπτεία. Ναι. Ο καθένας τώρα μπορεί να κάνει το μάνατζερ, δεν είναι... Βέβαια από την άλλη το επάγγελμα... Κι εγώ δηλαδή τώρα, δηλαδή από αύριο μπορεί να κάνει το μάνατζερ. Ναι, ναι. Απλά το επάγγελμα δεν είναι όσο καλυμμένο ήταν σε θέμα έσπραξης χρημάτων ή εκπροσώπηση του παίχτη. Σήμερα ας πούμε έχω δει οι παίχτες κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα, υπογράφουν με πολλούς μάνατζερ, τσακώνονται οι μάνατζερ μεταξύ τους. Τώρα στην υπόθεση του Ρέτζου, να φανταστείτε, υπήρχαν 8 μάνατζερ. 8 μάνατζερ. Ναι, ναι. Τη δουλειά την έκανε ο Κουτσολιάκος σαν μεταγραφή. Και δίπλα ήταν 6-7 μάνατζερ. Ήταν ο γιος του Λιβαθινού. Ήταν πολύ. Ο γιος του Λιβαθινού. Ναι. Καλά κάνετε και λέτε ονόματα για να... Δεν τα ξέρω. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αποστόλου, αδερφός του Ρέτζου. Είναι ένα σωρό μάνατζερ. Μισό λεπτό. Ο Κουτσολιάκος λέτε ότι έκανε τη δουλειά. Δηλαδή, οι άλλοι τι κάνανε. Οι άλλοι εξυπηρετούσαν υποτίθεται τα συμφέροντα του παίχτη, για την πλευρά του παίχτη. Ο Κουτσολιάκος έκανε την πώληση. Ναι, έκανε την πώληση. Δηλαδή το ποσοστό ποιος το παίρνει. Κοιτάξτε, σήμερα πλέον δεν έχει νόημα να εκπροσωπήσει έναν παίχτη. Σήμερα το νόημα είναι να κάνεις τις πωλήσεις. Ναι. Το ποσοστό, τα 2,2 εκατομμύρια, το παίρνει ο Κουτσολιάκος. Οι μάνατζερ παίρνουν ποσοστό... Πόσο είναι, 10 εκατομμύρια, 10% είναι το ποσοστό του μάνατζερ. Στη μεταγραφή, ναι. Ναι. Δηλαδή, αυτή η μεταγραφή του Ρέτσου όντως κόστησε 20 εκατομμύρια. 22 όντως. Ναι, γιατί τα χρήματα... Κανένας το πίστεψε, κύριε Κόντι. Τα χρήματα μπαίνουν στο TMS μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις λιγότερα χρήματα από αυτά που πληρώνονται από την τράπεζα. Το TMS είναι το Transfer Matching System, ναι, το οποίο ελέγχει η FIFA. Είναι κλειδών εκεί οι μεταγραφές. Και μπήκαν αυτά τα 22 εκατομμύρια εκεί, ε. Ναι, ναι. Ο Ρέτσος, κύριε Κόντι, μιας και το αναφέρει τώρα, και ο Κουτσολιάκος πήρε 2,2 εκατομμύρια, το 10% από το σύνολο της μεταγραφής, όχι από ομάδα που λένε ξεχωριστά και... Ο Κουτσολιάκος, όταν λέμε το γραφείο που δουλεύει... Το γραφείο, ναι, εντάξει, okay. Ναι. Ναι, γιατί ο Κουτσολιάκος είναι σε ένα πολύ καλό γραφείο, Φιρογκόν συνεργάτης. Ναι. Είναι το καλύτερο γραφείο στη Γερμανία και μπορούν, ασχολούνται με τέτοιου είδους μεταγραφές. Τι είδους, δηλαδή. Στην άλλη πλευρά, στους μάνατζερ του παίκτη, είχαν προσθεθεί ο Ραμαντάνη, αν έχετε ακούσει, ένας Κωσοβάρος, δουλεύει και πολύ τον Ολυμπιακό, είχε φέρει το χάσι. Αυτός είχε φέρει το χάσι, ναι.
Και ήταν στο γραφείο ο γιος του Λιβαθινού, ο Αποστόλου, ήταν διάφοροι άλλοι. Εσείς πώς λειτουργείτε μόνος σας ή έχετε συνεργάτες, ας πούμε? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια δουλειά σε καμία χώρα του κόσμου χωρίς συνεργασία. Ναι. Επειδή είστε και πολλά χρόνια, γι' αυτό τώρα... Ναι, συνήθως γίνονται με πάνω από δύο άτομα σε συνεργασία. Δύο, τρία άτομα, τέσσερα, και μιλάω για μάνατζερ καθαρά. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και εξειδίκευση, δηλαδή τώρα είπαμε ο Κουτσολιάκος κάνει τις δουλειές, ξέρω εγώ, με την Γερμανία κτλ. Έχετε τομείς, ας πούμε, δηλαδή εσείς είστε κάπου συγκεκριμένα, συνεργάζεστε με κάποια γραφεία, δηλαδή μόνο από τη Λατινική Αμερική ή και Γερμανία, ας πούμε, πώς το λένε, Ιταλία και αυτά. Πώς γίνεται? Κοιτάξτε, η Γερμανία είναι μια αγορά που έχει χρήματα. Είναι πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή να ανοιχτεί σε καινούριους μάνατζερ και δουλεύει σίγουρα με τα παραδοσιακά γραφεία. Εκεί δεν έχω τόση δυναμική. Γνωρίζω όμως κόσμο, γνωρίζω και μάνατζερ, αλλά δεν είναι αυτοί που κάποια άλλα γραφεία λένε ότι θα πάρω τον παίχτη, ναι, αλλά θα τον πουλήσω σίγουρα και στο ποσό αυτό που θέλω εγώ. Αυτό γίνεται μέσω καναλιών που δουλεύουν χρόνια, έτσι. Και πριν από λίγο είπατε στην αρχή ότι η FIFA πλέον δεν το... Πώς το λένε, δεν συνεργάζεται. Πώς το είπατε πριν για τη FIFA, ότι δεν θέλει πλέον να ασχολείται με τους μάνατζερ, γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Έχει σταματήσει να έχει την εποπτεία. Γιατί σταμάτησε να έχει την εποπτεία αυτό? Για ένα απλό λόγο. Γιατί υπήρχαν κάθε χρόνο πάρα πολλά claims, πολλές διαμαρτυρίες στις επιτροπές της, από μάνατζερ, είτε για ομάδες είτε για παίκτες, ναι, και συσσωρευόταν ένας τεράστιος όγκος τον οποίο η FIFA δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Οπότε είπε ότι θα προτιμήσω να αποχωρήσω από τον έλεγχο των μάνατζερ, να αφήσω να γίνονται οι δικαστικές διαφορές να λύνονται είτε στο ΚΑΣ απευθείας, ενώ τότε ήταν σε τελευταίο βαθμό, είτε στις τοπικές αρχές, είτε στις τοπικές ομοσπονδίες, αν καταθέτουν κάποιοι τα συμβόλαια εκεί, γιατί τώρα υπάρχουν μάνατζερ, ας πούμε, στην Ελλάδα, οι οποίοι παίρνουν την άδεια δίνοντας ένα παράβολο μόνο 2.000 ευρώ και δηλώνοντας το κάθε συμβόλαιο 500 ευρώ. Ναι. Αλλά αυτό θα βοηθήσει το μάνατζερ μόνο για δουλειές που γίνανε στην Ελλάδα, όχι για μια δουλειά που μπορεί να κάνει στην Ιταλία. Αν το κάνει για την Ιταλία, πρέπει να δηλωθεί και στην Ιταλική Ομοσπονδία. Και έτσι όλοι προτιμούν να μην δηλώνονται πουθενά, να κάνουν τη δουλειά και να πηγαίνουν στο ΚΑΣ, αν υπάρχει πρόβλημα. Τέλεια. Καθένας, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, λέτε ότι καθένας. Με ελληνικές ομάδες συνεργάζεστε? Έχετε συνεργαστεί τελευταία, δηλαδή? Όχι, γιατί δεν έχει. Τελευταία, πότε λέτε? Τελευταία, τον τελευταίο χρόνο. Τελευταίο χρόνο, όχι. Παλιότερα, ναι, έχω συνεργαστεί. Εννοώ τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή σε κάποιες κινήσεις μεταγραφικές εσωτερικό, βασικά με εσωτερικό δουλεύετε εσείς ή μόνο με το εξωτερικό? Όχι, όχι, 99% με το εξωτερικό. Γιατί όχι με το εσωτερικό? Πρώτον, γιατί έχουν διαμορφωθεί κάποιες καταστάσεις που κάνουν τις ομάδες να προσπαθούν να διαλέγουν παίχτες μόνες τους, χωρίς, δεν είναι αυτό το παλιό που πρότεινε σε έναν παίχτη και τις περισσότερες ομάδες συζητούσαν και έλεγαν να τον δούμε και αν μας αρέσει να τον πάρουμε. Τώρα ήδη έχουν δικά τους άτομα και επιλέγουν αυτοί από παίχτες που έχουν αξιολογήσει. Και δεύτερον, γιατί βασικά δεν υπάρχουν χρήματα. Ναι. Τώρα το μοντέλο στις ομάδες, κύριε Κόντε, πώς είναι? Γιατί μαλώνουμε εντός εισαγωγικών το τελευταίο διάστημα για το ποια είναι η δουλειά, ακόμα στις μεταγραφικές κινήσεις, ας πούμε, στο μεταγραφικό σχεδιασμό που λέμε, ποια είναι η δουλειά του προπονητή, ποια είναι η δουλειά του προέδρου και ποια είναι η δουλειά του τεχνικού διευθυντή. Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα, ας πούμε. Μεταγραφές πώς γίνονται πλέον, εσείς που έχετε την εμπειρία? Πώς γίνονται, πώς πρέπει να γίνονται, πώς γίνονται σε όλο τον κόσμο ή στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω εξαρτάται από ομάδα σε ομάδα και από περίπτωση σε περίπτωση. Δηλαδή πώς γίνεται? Στο Ολυμπιακό, ας πούμε, εμπιστεύονται 2-3 μάνατζερ οι οποίοι, αν τους πούν θα φέρουμε αυτούς τους παίχτες, τους φέρουν. Οι οποίοι βέβαια μάνατζερ πουλάνε κιόλας κάθε χρόνο.
Δηλαδή, εγώ που είμαι μια ομάδα, η ομάδα Χ, συνεργάζομαι αποκλειστικά με 2-3 μάνατζερ και αυτοί ό,τι μου προτείνουν το παίρνω. Συνήθως ναι. Και γιατί γίνεται αυτό. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αν έχεις δει ότι αυτοί θα σου παίρνουν 2 παίχτες, 3, που θα σου κοστίσουν 2-3 εκατομμύρια, σου πουλήσουν έναν που θα πουληθεί 10-15, βλέπεις ότι έχει συμφέρον από αυτό. Στον ΠΑΟΚ πώς δουλεύουν, το έχετε καταλάβει, ξέρω το ρόλο του κυρίου Μίχερ, γιατί γίνεται πολύ συζήτηση στον ΠΑΟΚ για τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα με τα γραφικά ή που λειτουργήσε με τα γραφικά. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω να μπω στα ιδιαίτερα των ομάδων. Από ό,τι ξέρω όμως, όλες τις μεταγραφές στηρίζεται αυτός ο πρόεδρος, ο Μίχερ, και νομίζω ότι δεν γίνεται με τον τρόπο που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται. Δηλαδή πώς πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνονται. Πιστεύω ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα τεχνικό team scouting, ένα τεχνικό τμήμα το οποίο ανεξαρτήτως αλλαγών προπονητή πρέπει να παραμένει το ίδιο. Να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά και ειδικότερα τις καλές αγορές ποδοσφαιρικές, να έχουν επαφές με ομάδες, να αξιολογούν παίκτες όχι μέσα στις μηχανές αναζήτησης. Γιατί σήμερα, ξέρεις, οι σκάουτες των ομάδων κοιτάνε τις μηχανές αναζήτησης. Ναι. Το White Scout και το Insta Scout. Και βλέπουν τα στοιχεία των παιχτών και πόσα παιχνίδια έπαιξε πέρσι. Αυτό είναι λάθος. Εγώ, ας πούμε, ένα παίχτη που μπορεί να προτείνω στον Ολυμπιακό, μπορεί να μην τον προτείνω στην ΑΕΚ. Γιατί θέλω να δω πώς παίζει η ομάδα που τον προτείνω, αν γίνεται ο παίχτης αυτός εύκολα αποδεκτός από το σύστημα που παίζει η ομάδα, από τον τρόπο που παίζει τη φιλοσοφία, τη φιλοσοφία που έχουν και ο προπονητής και η ίδια η ομάδα. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας στην Μπαρσελόνα σήμερα που τόσα χρόνια παίζει με γρήγορους και χαμηλούς τους επιθετικούς και γενικά παίχτες και να βάλεις δύο παίχτες σαν τον Καβάνη, ξέρω εγώ, ή τον Ιμπραήμ, όλους απέτυχε εκεί. Κάπως έτσι γίνονται, πρέπει να γίνονται μεταγραφές. Και οι τεχνικοί διευθυντές που ανέφερες πριν, ναι, εκτός από το θέμα της επιλογής των παιχτών, στο οποίο σε συνεργασία με τον προπονητή τους αποκτούν, είναι και οι ίδιοι που δίνουν και την έγκριση στην ομάδα, στη διοίκηση, αν θα πρέπει να συνεχίσει με έναν προπονητή, ή αν θεωρούν ότι γίνονται λάθη από την πλευρά του, θα φέτουν στην... κάνουν μια πρόταση στη διοίκηση και εκτιμούν τη δουλειά του. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τον πρόεδρο, ας πούμε. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο δεν πρέπει να έχουν επαφή. Κοίταξε, ο τεχνικός διευθυντής είναι το μάτι και το αυτή με στοιχεία γνώσης της ομάδας μέσα στο αγωνιστικό. Ναι. Δεν μπορεί η διοίκηση να έχει άποψη για τα μικρά θέματα από την προπόνηση μέχρι το πώς φέρονται. Μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες κάποιος προπονητής, να είναι καλός, ναι, αλλά να τσακώνεται με τους παίχτες. Ή να, ναι, έχει κάποιες εμπάθειες. Όλα αυτά τα ανοιχνεύει και τα βλέπει ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος ακολουθεί την καθημερινότητα της ομάδας. Ο τεχνικός διευθυντής δηλαδή είναι ο συνδετικός κρίκος προπονητή, παύλα ομάδος με πρόεδρο. Ναι, αλλά είναι και αυτός που έχει μάθει και ξέρει να κάνει σωστά την αξιολόγηση. Είτε των παιχτών είτε του προπονητή και της δουλειάς που κάνει. Ναι. Δηλαδή την πρόταση για αλλαγή προπονητής στις σοβαρές ομάδες την κάνουν οι τεχνικοί διευθυντές, δεν την κάνουν οι πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια που απαρτίζονται συνήθως από ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο. Αν τον προπονητή τον επιλέγει ο τεχνικός διευθυντής, ε? Τον προτείνει αρχικά τη συνέχιση ή την λύση μιας συνεργασίας με έναν προπονητή. Mm-hmm. Έπειτα, όταν πρόκειται να προσληφθεί κάποιος άλλος, λογικό δεν είναι ότι το συμβούλιο δεν έχει γνώση της αγοράς και των ικανοτήτων των προπονητών. Της προτείνει πάλι ένας τεχνικός διευθυντής. Που γνωρίζει. Δεν μου λέτε, κύριε Κόντι, τεχνικός διευθυντής για να γίνεις, τι προσόντα πρέπει να έχεις. Ας πούμε, εσείς δεν ήσασταν τεχνικός διευθυντής κάποια στιγμή στον Άρη και μετά εκτελεστικός διευθυντής. Ας πούμε, τώρα είναι ο Μίχελ στον ΠΑΟΚ. Τι προσόντα πρέπει να έχει ο τεχνικός διευθυντής για να έχει αυτή τη θέση, αυτόν τον ρόλο, αυτόν τον τίτλο σε μια ομάδα. Για μένα το βασικότερο προσόν είναι το να καταλαβαίνει τι βλέπει. Έτσι, γιατί όλοι βλέπουν ποδόσφαιρο, λίγοι καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Να καταλαβαίνει τι βλέπει, να έχει την ικανότητα να αναλύει του τι βλέπει σε ένα αγώνα, ναι, του τι θέλει από έναν παίχτη, γιατί βλέπει από τον παίχτη αυτό. Ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, ναι, ο τεχνικός διευθυντής. Όλα αυτός τα κάνει. Τα έπρεπε κανονικά. Πολλοί μπερδεύονται και μπερδεύουν το ρόλο τεχνικού διευθυντή με έναν πρώην παίχτη ή έναν προπονητή. Είναι λάθος αυτό. Δεν είναι απόλυτο ότι οι πρώην παίχτες όλοι ξέρουν να αναλύσουν τι βλέπουν. Ναι. Έχω δει πολλούς παίχτες που δεν βλέπουν τίποτα. Η θέση δηλαδή του τεχνικού διευθυντή δεν είναι απόλυτο
πώς το λένε, δεν πρέπει, δεν είναι σίγουρο 100% για έναν παίχτη ή για έναν πρώην προπονητή ή έναν πρώην παίχτη μάλλον ότι θα πάρει αυτός τη θέση, ότι του ανήκει η θέση αυτή. Μπορεί και κάποιος άλλος που απλά να έχει γνώση ποδοσφαίρου, πώς να έχει γνώση όμως, να έχει σπουδάσει, να γυμναστική ακαδημία, πώς δηλαδή. Αυτό δεν το ξέρω, πρώτη φορά συζητάω για αυτό το θέμα μαζί σας, γι' αυτό το ίσως και δεν τα λέω σωστά. Το βλέπω και καταλαβαίνω, ναι, και αποκτώ γνώση, ναι, έρχεται μέσα από συνδυασμό πολλών ικανοτήτων, από την αντίληψη που έχεις, ναι, από γενικότερη ικανότητα, ναι, να αξιολογείς αυτό που βλέπεις, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ποιος το κρίνει αυτό, κύριε Κόντι? Αυτός που έχει την ικανότητα και το βλέπει. Ποιος και το κρίνει η δουλειά που κάνει. Σε μια ομάδα ποιος έχει την ικανότητα να κρίνει ή και να αποφασίσει για τη θέση αυτή. Δεν είναι απόλυτο. Μπορεί να πει κάποιος ότι έχει την ικανότητα να το κάνει και να μην την έχει. Να πάει να στήσει μια ομάδα και να μην ξέρει να τη στήσει, ναι, και να αποτύχει. Ναι, απλά τι βλέπεις. Σου λέει κάτω, έρχεται. Εγώ είμαι ο πρόεδρος. Θέλω να καλύψω τη θέση αυτή. Πώς θα την καλύψω, πώς θα ξέρω εγώ ότι αυτός είναι καλός? Θα μου πει ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ, ότι αυτός είναι καλός? Θα πάρω τον Γιάννη τον Κόντι, ας πούμε, που τον έχω εμπιστοσύνη, να τον πω: Γιάννη, ποιο να πάρω, εσύ, έτσι γίνεται η δουλειά. Ας πούμε, έχω στο μυαλό μου τώρα, επειδή συζητάμε πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μίχελ που είναι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι τεχνικός διευθυντής. Είναι πρώην διαιτητής. Αυτός έχει τη γνώση που λέτε. Πρώην διαιτητής, έτσι. Θα μπορούσε να την έχει. Εγώ δεν αποκλείω ότι και πρώην διαιτητής μπορεί να την έχει. Το, ναι, θέμα είναι ότι η δουλειά σου δείχνει να την έχεις. Όταν λες να προσλάβω κάποιον, ναι, αν είναι άγνωστος στην αγορά, θα ρισκάρεις και θα πάρεις κάποιον που πιστεύεις. Ναι. Όπως έκανε η Σεβίλη, ας πούμε, με τον Μόντσι, που ήταν ένας τερματοφύλακας της Σεβίλη. Ναι. Όταν λοιπόν αυτός άρχισε να ενδιαφέρεται για την Νότια Αμερική, να κάνει κάποια report στην ομάδα και να του λέει ότι εγώ έχω δει κάποιους παίκτες, ναι, και θεωρώ ότι μπορούσε να παίξει στην Ισπανία. Και είδαν αυτοί μέσα ένα χρόνο, δύο, από τα χαρτιά που τους είχε αφήσει, ότι αυτοί οι παίκτες εξελίχθηκαν, άρχισαν να αποκτούν κάποια εμπιστοσύνη και να θεωρούν ότι αυτά που τους λένε είναι σωστά. Mm-hmm. Έτσι του έδωσαν τη θέση αυτή και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν όντως, ναι, γνώστης και της αγοράς. Ο κύριος Σαβίδης επέλεξε έναν πρώην διαιτητή για αυτή τη θέση. Α, τι λέει, πόσο καιρό είναι ο διαιτητής εκεί αυτός? Ξέρω εγώ, είναι δύο χρόνια, είναι. Πρέπει να είναι. Τι λέει λοιπόν, έχετε ένα μεγάλο δείγμα γραφής. Ναι. Τι λέει η δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα, σε συνδυασμό. Με τι χρήματα δαπάνησε να αγοράσει, μιλάμε να αγοράσει, όχι να πάρει ελεύθερος. Ναι. Τι χρήματα έδωσε σε συμβόλαια και τι ομάδες δημιουργήθηκαν. Αν τις έκανε αποκλειστικά αυτούς, που νομίζω αυτούς έκανε. Ναι, εκτός από αυτό που συζητούσαμε το καλοκαίρι για τον προπονητή, ας πούμε ότι πρότεινε κάποιους προπονητές, μιλούσε με κάποιους προπονητές και τελικά ο πρόεδρος της ομάδας αποφάσισε να ακούσει έναν φίλο του, ας πούμε, ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή, και να επιλέξει έναν άλλον προπονητή. Να παρακάμψει δηλαδή τον τεχνικό διευθυντή. Εντάξει, αυτό δεν μου λέει κάτι. Γίνονται αυτά, το θεωρείτε φυσιολογικό, κύριε Κόντι, αυτό? Υπάρχει συμβιβασμός. Να, και η West Ham, ας πούμε, έχει τεχνικό διευθυντή και δουλεύουν κανονικά σαν αγγλική ομάδα. Αλλά ο ιδιοκτήτης, ο David Sullivan, καμιά φορά λέει: όχι, θα πάρω εγώ αυτό τον παίκτη. Και τον παίρνει γιατί του άρεσε σε ένα αγώνα. Αυτά γίνονται παντού. Δεν, ναι, είναι. Γίνονται, ναι. Ναι, αλλά άλλο να πάρει ένα παίκτη. Άλλο να πάρει ένα παίκτη όμω και να επιλέξει ένα παίκτη, και άλλο να πάρει ένα προπονητή. Είναι διαφορετικό. Λογικά δεν θα έπρεπε. Εγώ δηλαδή θα σου έκανα ευθέως την ερώτηση: ποιες είναι οι γνώσεις του ιδιοκτήτη της ομάδας που μου ανέφερες ποδοσφαιρικά, ποιες, ναι, είναι οι γνώσεις του στην αγορά και πώς τον αξιολόγησε? Αν μου το αιτιολογήσει, θα σου πω: οκ, okay, καλά έκανα. Δεν έχει γνώσεις, δεν έχει τίποτα. Άρα, έχει τα λεφτά όμως, κύριε Κόντι. Αυτός αποφασίζει. Όχι ιδιοκτήτης, έτσι. Όχι. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν. Για πώς έκανε λάθος, σωστά. Η Θεσσαλονίκη σας λείπει? Έρχομαι συχνά, δεν μπορώ να σου πω ότι... Κοίτα. Η καθημερινή σας παρουσία εννοώ, η ενασχόληση εδώ πέρα, δηλαδή, όπως ήσασταν παλιά. Να αλήθεια, και όταν ήμουν στην ομάδα, ναι, πήγαινα στο γραφείο το πρωί και γυρνούσα το βράδυ. Δεν κυκλοφορούσα πολύ στην πόλη, εκτός από Σαββατοκύριακα. Γιατί? Και εκείνα είχαμε αγώνες. Γιατί? Και λόγω της δουλειάς. Α. Θεωρώ όμως ότι ακόμα και με το σεπεσμό που έχουν φέρει την πόλη οι πολιτικοί, γιατί έχουν φτάσει να είναι μια μίζερη πόλη, ναι, σαν πόλη για μένα προσωπικά για να ζούσα είναι καλύτερη, προσωπικά όμως, έτσι. Είναι καλύτερη ή καλύτερη εννοώ, δηλαδή προτιμάτε να ζείτε στη Θεσσαλονίκη παρά στην Αθήνα?
Ναι, είναι καλύτερη σαν πόλη για να ζω εγώ προσωπικά, όχι για να ζει ο κόσμος όλος. Ναι, για εσάς μιλάμε. Ναι, ναι. Και γιατί δεν το έχετε επιλέξει? Γιατί η δουλειά δεν με αφήνει. Γιατί όπου και να θέλω να πάω με ταξίδι, ας πούμε τώρα που ήμουν στην Αγγλία, πήγαινα κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο. Ναι. Όλα φεύγουν από εδώ τα περισσότερα. Δύσκολες ανταποκρίσεις, όλοι οι επαφές, οι εταιρείες, οι υποσφαιριστές, όλα είναι στην Αθήνα. Η καθημερινή σας ενασχόληση με τον Άρη σας λείπει? Κοίταξε, γενικά θα σου πω ψέματα αν πω ότι δεν λείπει αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πιο πολύ η δημιουργία μιας ομάδος, γιατί είναι κάτι που δημιουργείς και βλέπεις αποτελέσματα από το να κάνω απλά αγοραπολισίες. Ναι. Σίγουρα μου αρέσει να προβάλλω και κάποια παιδιά και να προσπαθώ να τα αναδείξω. Αλλά μια ομάδα επειδή έχει πολλές παραμέτρους και έχει να περάσει μέσα από πολλές προκλήσεις, είναι κάτι που πραγματικά μου αρέσει. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα είχα πάει και στην Γλυφάδα τότε, παρόλο που κάποιοι έλεγαν γιατί δεν πήγε ο Κόντι σε άλλη ομάδα. Και εγώ τότε που πήγα στην Γλυφάδα είχα πρόταση τότε, την ίδια ημερομηνία, από το Λιμπάζι να πάρω την Κέρκυρα. Μάλιστα είχα πάει στην Κέρκυρα και μου την έδινα την αναλάβω εγώ τον μάνα μου, να έχω την ομάδα. Ναι. Είχα πρόταση από μια άλλη ομάδα στο εξωτερικό και πήγα στην Γλυφάδα γιατί το έβλεπα σαν κάτι, σαν πολύ μια πρόκληση πολύ ιδιαίτερη. Μια ομάδα που ανέβηκε από τη Γάμα Εθνική να μπορέσει να ανέβει στην Α, άσχετα αν οι ιδιοκτήτες τότε δεν θέλησαν να ολοκληρωθεί η πώληση. Πίστευαν κάποια πράγματα διαφορετικά. Η ιδιοκτήτη της ομάδας τότε, να καταλάβεις, ήταν ο σημερινός πρόεδρος της ΑΕΚ, έτσι, ο κύριος Ασλανίδης. Και δεν θέλησε να την πουλήσει. Ο κύριος ποιος? Ασλανίδης. Αυτός και πάρει τις μεταχές από το Ρέσπι, ο Ασλανίδης. Α, ναι. Και δεν θέλησε να την πουλήσει γιατί κάποιοι έλεγαν ότι από πίσω από μένα είναι ο Ολυμπιακός και ξέρεις τώρα αυτά που λένε στην Ελλάδα. Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ναι. Τώρα την κατάσταση γενικότερα πώς τη βλέπετε? Γιατί μετά θέλω να πάω, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο. Αλλά θέλω έτσι ένα σχόλιο για την κατάσταση, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε, το ελληνικό ποδόσφαιρο, και το βλέπω με μεγάλη μου λύπη, έχει υποβαθμιστεί τουλάχιστον 2 φορές από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Ναι. Θέλω να πω ότι το επίπεδο των παιχτών που παίρνουν στις ομάδες, η οικονομική δυσχέρεια που έχουν οι ομάδες τις έχει κάνει να παίρνουν παίχτες πολύ χαμηλής αξίας και παίχτες που τότε δεν έπαιζαν ούτε αναπληρωματικοί, βλέπουμε να είναι βασικοί σε πολλές ομάδες ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή είδαμε ότι γύρισε στην Κέρκυρα ο Επστάιν και παίζει βασικός σε μια ηλικία προχωρημένη. Ναι. Παίζουν, ξέρω εγώ, στον Άρη δεν έπαιζε ο Αραβίδης, έφτασε να παίζει στην Εθνική μετά. Μπορείς να θέλω να το μειώσω το παιδί, έτσι, γιατί είναι και καλό παιδί και... Αλλά σου λέω, στον Άρη δεν ήταν ούτε στο σαν πειραματικός τότε. Είχε πολύ καλύτερους παίχτες μπροστά του. Ναι. Σήμερα λοιπόν γενικά το επίπεδο έχει πέσει πολύ. Οι μεγάλες ομάδες διατηρούνται σε ένα μέτριο, ας πούμε, επίπεδο και οι μικρές προσπαθούν να επιβιώσουν. Δεν μου αρέσαν και γι' αυτό το λόγο έχουμε έτσι πέσει και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολα πλέον τα αποτελέσματα. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει φαβορή για τη φετινή κατάκτηση τίτλου? Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά βλέπετε φαβορή, υπάρχει? Για μένα, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το χάσι προπονητή, θα το έπαιρνε αυτός με το τωρινό υλικό. Ναι. Γιατί έφερε ένα προπονητή ο οποίος τους πέρασε με στους ομίλους της Champions League, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρασε με μια κλήρωση που τους βοήθησε με 2 ομάδες πολύ κατώτερες, που ήταν η Ριέκα και η Παρτιζάν, και μπέρδεψε κατά τα άλλα όλη την ομάδα. Παίχτες που παίζουν σε θέσεις διαφορετικές δεν παίζουν, καλύτεροι δεν παίζουν, παίζουν άλλοι που δεν είναι χειρότεροι. Πιστεύω ότι θα ανακάμψει ο Ολυμπιακός και νομίζω εκεί θα παιχτεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΚΑΕ.
Ο κύριος Χάση λέτε ότι ήταν καταδικασμένος από την αρχή, από την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Γιατί? Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν είναι και πολύ, δεν βοηθάνε πολύ μια ομάδα. Τσακώνεται εύκολα με τους παίχτες, είναι εγωιστής, είναι πολλά. Ναι. Συν το ότι είχε εις βάρος του την καταγωγή του, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πήγε στον Ολυμπιακό που έχουν μια βαθιά σχέση με τη Σερβία και εκεί δεν το χώνεψαν ποτέ οι οπαδοί. Εσείς προτείνετε το καλοκαίρι κάποιο προπονητή στον Ολυμπιακό? Όχι, εγώ ο μοναδικός προπονητής που θα προτείνει στον Ολυμπιακό ήταν ο Μίτσελ όταν πήγε τότε. Ο Μίτσελ, ε? Ο οποίος τώρα που είναι ο Μίτσελ? Στη Μάλακα. Ναι. Βλέπω αρκετές φορές, κάνετε αρκετές φορές στο διαδίκτυο, στο προφίλ σας, και αισθάνομαι κύριε Κόντι ότι νιώθετε την ανάγκη εσείς αρκετές φορές να απολογηθείτε, κάπως έτσι μου φαίνεται, να το διορθώσετε, να το φτιάξετε εσείς, να απολογηθείτε στον κόσμο του Άρη ή να απαντάτε στον κόσμο του Άρη. Γιατί το κάνετε αυτό? Κοίταξε να δεις, θα σου πω γιατί πραγματικά και όπως το αισθάνομαι γιατί. Από την εποχή εκείνη ο κόσμος έχει μείνει με πολλά ερωτηματικά και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με ψέματα που του έλεγαν κάποιοι που ήθελαν, θυμάσαι μιλούσαν τότε για απολατινοποίηση, ναι. Αυτό ήταν κάτι σαν αποδαιμονοποίηση. Mm. Το να φύγω εγώ και να φύγουν ό,τι είχα φτιάξει εγώ, Λάτιν, Ισπανικό, υπήρξε ένα κυνήγι μαγισσών. Γιατί? Γιατί δεν βόλευε κάποιος αυτή η κατάσταση, γιατί αυτοί κάποιοι ήθελαν ο Άρης να είναι μικρός για να τον έχουν θύμα τους. Μάλιστα. Και το είδε στην πορεία αυτό. Λοιπόν, αυτό έκανε να υπάρχει μια αντίληψη σε πολύ κόσμο για μένα, πολύ κακή. Ότι, δηλαδή έχει κόσμο που έχω μιλήσει που πίστευε ότι εγώ έμπαινα στα λογιστήρια και όποιον ήθελα εγώ πληρωνόταν, όποιον δεν ήθελα εγώ έπαιρνα λεφτά, έδινα. Και έχει άλλους που πιστεύουν ότι και τα εκατομμύρια που είτε είναι 15 είτε είναι 50 που λέγει ο Σκόρδες, τα χρέη ότι τα έκανα εγώ, ας πούμε. Πώς τώρα δεν εξηγούν, αλλά υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Mm-hmm. Λοιπόν, θεώρησα εκτός των άλλων όμως ότι στον κόσμο αυτό που μαζεύτηκε και βοήθησε την προσπάθεια, γιατί ό,τι προσπάθεια και να είχαμε κάνει, αν δεν την είχε αγκαλιάσει ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο, δεν θα υπήρχε προσπάθεια, έτσι. Αυτή την προσπάθεια που την αγκάλιασε ο κόσμος και την πίστεψε, θεωρώ ότι όλοι εμείς που ήμασταν εκεί, με τον τρόπο μας την προδώσαμε, έτσι είναι. Γιατί ακόμα και εγώ που εμπιστεύτηκα κάποια άτομα ή που δεν μίλησα σε κάποια κακά που συνέβησαν τότε, δηλαδή δεν πήρα αποφάσεις που θα έπρεπε να έχω πάρει, mm-hmm. είτε αποχώρησής μου νωρίτερα, είτε στο να πάω κόντρα σε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι συμμετείχαμε σε μια γενικότερη εντός εισαγωγικών προδοσία εναντίον του κόσμου πίστεψε αυτό που κάναμε. Γιατί μόνοι μας στο τέλος καταστρέψαμε την προσπάθεια. Μόνοι σας λέτε, τι εννοείτε? Μόνοι μας, όλοι. Όταν λέω μόνοι μας, όσοι ήμασταν εκεί όλοι οι διοικούντες. Άλλοι επειδή ανεχτήκαμε καταστάσεις, άλλοι επειδή εθελοτυφλούσαν, άλλοι επειδή ήθελαν να πούν ψέματα, άλλοι επειδή... Εν πάση περιπτώσει όμως συμμετείχαν σε μια αποδόμηση της προσπάθειας αυτής. Ο Άρης γιατί κατάντησε εδώ που κατάντησε, κύριε Κόντι, τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε, που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, δεν παίζει την Αλφανδική εδώ και χρόνια, πείτε μου λίγο, γιατί έφτασε ο Άρης εδώ και για ποιο λόγο συνεχίζει να βρίσκεται, ας πούμε, και δεν τα κατάφερε να ανεβεί αμέσως? Για μένα είναι καταρχήν σίγουρο ότι μετά από όταν πήγαμε σε κάτι ποδοσφαιρικά έτοιμο, ήρθαν άτομα τα οποία δεν είχαν γνώση του αντικειμένου. Και το λέω πραγματικά και με γνώση του. Δηλαδή ποια άτομα, ποια άτομα λέτε? Διοικήσεις αυτοί, όσοι ασχολήθηκαν. Δεν είχαν γνώση του αντικειμένου. Ομάδα. Ναι. Όχι, δεν είχαν. Δεν είχαν γνώση. Γιατί, τι γνώση είχαν? Γιατί, γιατί περισσότεροι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα έχουν. Με τις ομάδες σε υψηλό επίπεδο λέω τώρα. Έχουν αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας? Δεν έχουν. Δεν έχουν. Και προσπαθούν, αν καταλάβουν ότι δεν έχουν, να παίρνουν ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός καλός κάπως έχει στο δυναμικό του 4-5 άτομα στο αγωνιστικό τμήμα. Ήταν ο Καρεμπέ, ο Μοντεστό, ο Καμπιάς, Το Μοντεστό τον καθάρισε, λέει, σήμερα. Ο Ιμπαγάσα,
έχει 5-6 άτομα που με τον τρόπο τους καθένας ασχολείται και αν δει ότι, όπως λες, κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του, τον αλλάζει. Αυτοί είναι όλοι οι πρώην ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι, ναι. Είναι φρέσκοι κιόλας, και... δηλαδή δεν εννοώ ότι δεν είναι εξιντάριδες. Έχει, έχει και τον Σίγιος που είναι 62 χρονών, τον έφερε ένα Αργεντίνο με 4 άτομα ακόμα μαζί του. Ένα Αργεντίνο ναι. τεχνικό διευθυντή. Ναι. Ναι, λέω για αυτούς που αναφέρατε, τον Καρεμπέ και τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, okay. ναι αυτούς τους ναι. έχει να φροντίζει το αγωνιστικό στα αποδυτήρια. Ναι, εδώ δεν το έχουμε αυτό το στυλάκι, τέλος πάντων. Και για να επιστρέψουμε στον Άρη. Στον Άρη, λοιπόν, τι να γίνει. Εχόντουσαν απλά διοικήσεις που κατηγορούσαν τις προηγούμενες. Δηλαδή, όποιοι και να ανέβηκαν μετά, άρχισαν να μιλάνε με βασικό βέβαια κατηγορούμενο εμένα πάντα, έτσι. Ναι. Μπορεί να έρχονταν κάποιος 4 χρόνια μετά και να μιλούσε για μένα. Μέχρι σήμερα μιλάνε. Γιατί? Γιατί λέτε? Γιατί πιάνει αυτό. Θεωρούν ότι αν τα φορτώνουν σε κάποιον αόριστα, χωρίς να καταλάβει τι του λένε, ότι πιάνει και αποποιούνται των ευθυνών τους. Δηλαδή τώρα μετά από τόσα χρόνια, πόσα χρόνια υποφύγατε εσείς από τον Άρη? 5, έκλεισε τώρα. Έχει 5. Μετά από 5 χρόνια, ας πούμε, μπορεί να φταίει κάτι για ο Κόντες ακόμα? Δεν ξέρω. Η απλή λογική λέει όχι, ότι όχι. Η δική τους λογική λέει ναι. Δηλαδή, φέτος τώρα, ας πούμε, σήμερα που μιλάμε, πού μπορεί να φταίτε εσείς? Εγώ δεν θα σου το πω εκεί. Εγώ θα σου πω ότι ξαναρχίσαν από το 0, ναι. πήγε ο Άρης στη Γάμα Εθνική. Ναι. Και θεωρητικά είχαν πει ότι σε 2 χρόνια θα ανέβει στην πρώτη. Ναι. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να κάνεις ομάδα για να ανέβει στην πρώτη τώρα, έτσι. Και ούτε αυτό μπόρεσε να γίνει. Εντάξει, πέρσι πιστεύω και εγώ ότι στρώθηκε και ένα σκηνικό ναι. στο οποίο κάποιες ομάδες ευνοήθηκαν. Δηλαδή είναι ολοφάνερο αυτά που γίνανε πέρσι με τη Λαμία. Ναι. Είδα παιχνίδια που πραγματικά σε βγάζουν έξω τα ρούχα. Αλήθεια αλλά... λέτε. Ο Άρης γιατί δεν ευνοήθηκε του χρόνου, πέρσι, για να ανεβεί δηλαδή την επόμενη σεζόν? Γιατί δεν ευνοήθηκε? Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι είχαν προτεραιότητα να ανεβούν. Ότι είχαν καλύτερες φιλίες. Μάλιστα. Δηλαδή οι φιλίες παίζουν ρόλο. Λέτε. Στην Ελλάδα σε αυτές τις κατηγορίες σίγουρα, έτσι. Στη ποιες κατηγορίες, στη ΒΓ, στην Α δεν παίζουν ρόλο οι φιλίες? Στη ΒΓ. Στην Α δεν παίζουν. Στην Α πλέον είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί με τον όγκο των οπαδών που έχει ο Άρης και με την... αν θεωρήσουμε ότι δεν θα υπάρχει απαρσίωση, υπάρχει τώρα, ο κόσμος τώρα δεν πάει στο γήπεδο. Ναι. Και όταν δεν πάει στο γήπεδο, και αυτός είναι και ένας λόγος που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει μεγάλη επιτυχία αυτό το φιλικό με την Μπόκα, δίνει τη δυνατότητα στο να σε θεωρήσουν αφανισμένο. Να σε θεωρήσουν, πλέον εδώ στην Αθήνα υπάρχει κόσμος, θεωρεί ότι ο Άρης έχει γίνει ήδη εθνικός. Ότι έχει αφανιστεί. Ναι. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, ανεξάρτητα με το αν είναι ο Καρυπίδης στην ομάδα ή όχι, ανεξάρτητα το αν έγινε λάθος στο φιλικό αυτό ή όχι, ανεξάρτητα με το αν έρθει η δεύτερη ομάδα της Μπόκα ή όχι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι θα έρθει η Μπόκα Juniors να κάνει ένα φιλικό σεβόμενη το ότι είχαμε αρχίσει μια συνεργασία και ότι μας συμπαθεί σαν ομάδα. Οι οπαδοί της μας έχουν σαν reference στην Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το φιλικό και να έχει την επιτυχία που έβλεπα μέχρι τώρα με τις προπολήσεις ότι θα έχει. Ωραία, μιας και πήγατε εκεί, αφού εννοείται ότι θα το συζητούσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω τη γνώμη σας για αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες. Μιας και επειδή σας ρώτησα πριν αν φταίτε για κάτι, μου είπατε τελευταία, όχι ας πούμε, αλλά εγώ κατάλαβα τις τελευταίες ημέρες ότι φταίξατε λίγο στην αναβολή, στη ματέωση, ξέρω εγώ, στην αναβολή του φιλικού αυτού με την Μπόκα, ότι χωθήκατε εσείς, ας πούμε, μέσα και προσπαθήσατε να το χαλάσετε και διάφορα τέτοια χαζά, ας πούμε, είδα. Θέλω λίγο να μου πείτε τι γνωρίζετε και τι ακριβώς τι συνέβη τέλος πάντων στο θέμα αυτό του φιλικού. Καλά, κοίτα, εγώ γι' αυτό έγραψα κάτι, γιατί το είπαν κανένα δύο, όχι πολύ. Καταρχήν. Δεν λέω για αυτά, λέω για εδώ, για αυτή τη συζήτηση που κάναμε με τον κόσμο, όχι στα δικά σας, στο προφίλ σας. Είναι αστείο κάποιος να ισχυριστεί ότι εγώ μπορώ να επηρεάσω σε τέτοιο βαθμό, ακόμα και αν έχω την καλύτερη σχέση με μια ομάδα, όταν έχει αποφασίσει να κάνει ένα φιλικό και έχει κάνει κάποια συμφωνία. Οι ομάδες δεν εκτίθενται για χάρη κάποιου φίλου τους, έτσι. Ούτε θα έβαζε Μπόκα το όνομά της εκείνη να εκτεθεί. Το θέμα είναι ότι πιστεύω στο συγκεκριμένο ότι έγινε το εξής. Τι λάθος έγινε? Πιστεύω ότι το χειρίστηκε κάποιος μάναντερ, ξέρω ότι το πιστεύω, ο οποίος δεν είχε εμπειρία στο θέμα αυτό. Δεν το χειρίστηκε καταρχήν για μένα η διοίκηση καθόλου, έτσι. Το χειρίστηκε ένας μάναντερ. Του Άρη εννοείται. Ναι, ναι. Από την πλευρά του Άρη. Εξουσιοδός ένα μάναντερ. Να κάνει το φιλικό. Ναι. Αυτός ο μάναντερ προσέγγισε την ομάδα ίσως μέσω τρίτου, γιατί θεωρώ απίθανο να προσέγγισε απευθείας. Ναι.
και ζήτησε να γίνει ένα φιλικό. Ναι. Χωρίς να προσδιοριστεί γραπτός, και το λέω αυτό γιατί εμείς είχαμε κάνει ένα συμβόλαιο το οποίο είχε 5-6 σελίδες. Και αν το έχουν ακόμα στον Άρη, ας το βγάλουν να το διαβάσουν, να δουν πώς είχαμε κάνει τότε. Ναι. Στο οποίο προέβλεπε μέχρι και ρήτρες για τον Άρη ο Ρικέλμε, γιατί όταν ήρθαν σε εμάς παίζαν στο Audi Cup στη Γερμανία και είχαν παίξει 3 φιλικά. Ναι. Με την Bayern, τη Manchester United και τη Milan. Και μετά ήθελαν οι μεγάλοι παίκτες Ρικέλμε και τα λοιπά Παλέρμο να πάνε στην Αργεντινή να σε κουραστούν. Την Boca τους υποχρεώσαν να έρθουν μαζί και μάλιστα είχαμε βάλει να αγωνιστούν τουλάχιστον ένα 45 λεπτό. Είχαμε προβλέψει αυτά τα θέματα. Και είχαμε βάλει και ρήτρες σε περίπτωση που δεν έρθει, όπως έβαλαν και αυτοί οι ρήτρες, ότι σε περίπτωση που δεν πληρωθεί η προκαταβολή των 100.000, αν θυμάμαι καλά, ή αν δεν στείλουμε τα εισιτήρια από τη Γερμανία, στη Γερμανία που τελικά τα πλήρωσαν οι άνθρωποι μόνοι τους και ήρθαν και τους τα χρωστάμε ακόμα από τότε, τα πληρώσανε μάλλον. Ναι. Ναι, όχι, τα πλήρωσα αργότερα ο Άρης μετά, ναι, ναι. Αν δεν είχε γίνει αυτό έτσι, δεν θα ερχόντουσαν. Λοιπόν, η Μπόκα έκανε την, σίγουρα την καλή κίνηση να στείλει τη δεύτερη ομάδα, που για μένα η δεύτερη ομάδα έχει καλούς παίχτες. Μπορεί να μην παίζει στην πρώτη, αλλά μην ξεχνάμε ότι και τότε είχαν παίχτες από τη δεύτερη ομάδα και ήταν ο Νίκολας Γκαετάν που πήγε στην Μπενφίκα. Ήταν πολύ καλή. Ναι, 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 ναι. Ας πούμε ο... Ο κόσμος δεν το ήξερε από την αρχή αυτό. Δεν το ήξερε από την αρχή ότι θα έρθει η δεύτερη. Ναι, αλλά το λάθος στη συνεννόηση που έγινε. Εσείς τι μάθατε. Δηλαδή δεν έστειλε ο Άρης τα λεφτά, δεν έγιναν με τα αεροπορικά που μου είπατε όπως είχατε κάνει εσείς παλιότερα. Τι πληροφορίες έχετε. Δεν ναι. Θέλησα να ασχοληθώ, να ρωτήσω τι έγινε στο θέμα αυτό, γιατί ξέρεις μπορεί να παρεξηγηθώ. Ναι, το ξέρω. Τι θα παρέμβαση. Μα δεν παρεξηγηθήκατε ήδη. Σας είπαν κάποιοι μάλλον για σας ότι ναι. Χωθήκατε ας πούμε και ότι δημιουργήσατε θέμα. Εγώ πιστεύω ότι εκεί δεν προβλέφθηκε το ποιοι παίχτες θα έρθουν να παίξουν. Ο Άρης θα απέτησε να έρθει η πρώτη ομάδα και ίσως η Μπόκα να είπε ότι επειδή έχουμε κύπελο θα κοιτάξουμε να το κάνουμε αργότερα για να στείλουμε κάποιους όχι από την Μπόκα. Κάπως έτσι θα έγινε. Ναι, αλλά... Από την πρώτη ομάδα. Ναι, αλλά όταν έγινε η συμφωνία και τέλος πάντων σε αυτές τις μέρες που υπήρχε η προπόληση των εισιτηρίων... Ο λάθος έγινε ότι δεν έγινε γραπτά για μένα όλα αυτά. Δεν μπήκαν. Πιστεύω, χωρίς να το ξέρω. Μπορεί ο Άρης να βγάλει τώρα ότι τα έκανε όλα γραπτά από τότε, οπότε θα πω ότι ήταν λάθος. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί γραπτά με μια συμφωνία ξεκάθαρη. Πώς, δηλαδή συμφώνησε η Μπόκα να έρθει για ένα φιλικό έστω και για να έρθουν τα... Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης όταν ζήτησε το φιλικό νόμιζε ότι θα έρθει και η πρώτη ομάδα, να το πω και έτσι. Ναι. Αυτά γραπτός γίνονται όλα όμως, κύριε Κόντι. Ναι, αυτά όμως. Όχι μπακαλίστηκα ή στο Τευτέρι, άντε παιδιά, αυτό μας χρωστάτε, σας δίνουμε, γεια σας, ελάτε. Αυτό είναι η απειρία των ανθρώπων που το χειρίστηκαν, που σίγουρα δεν πιστεύω ότι ο Καρυπίδης έκατσε να κάνει τις επαφές. Ναι. Της ανέφερε σε κάποιον ή σε γραφείο ή σε μάνατζερ και τις έκανε αυτές. Mm. Εκεί υπήρξε η απειρία αυτή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε. Έτσι, την απειρία δεν τη. Λες ότι ρε παιδιά την επόμενη φορά μην το ξανακάνετε απλά. Καλά, όταν έχει να κάνει όμως με εισιτήρια, με χρήματα, με κόσμο, πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, κύριε Κόντι. Δηλαδή πήγαν μερικές χιλιάδες και πήραν εισιτήρια. Πληρώσανε. Δεν είναι ας πούμε ότι κάναμε μια συμφωνία και χάλασε χωρίς να μπούμε στη διαδικασία της διάθεσης των εισιτηριών, κύριε Κόντι. Μιλάμε για λεφτά αρκετά. Το πιο εύκολο είναι αν υπάρχει μια συμφωνία. Τι θα λέει αυτή η συμφωνία, ότι πρέπει την τάδε του μηνός να μου στείλετε τόσα χρήματα. Θα βγει ο Άρης να την αναδείξει τη συμφωνία, αν υπάρχει αυτό το θέμα με τον κόσμο, και να δείξει και το καταθετήριο. Κύριε, έστειλα εγώ αυτά τα χρήματα στην τράπεζα, την τάδε του μηνός, ή έστω με δύο μέρες μετά, δεν ξέρω αν υπήρχε πρόβλημα. Τα έστειλα πάντως και αυτή είναι η. Γιατί στην Αργεντινή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν μας το πείτε, αν το γνωρίζετε. Έτσι κι αλλιώς πλέον ιστορία είναι όλα αυτά, αλλά. Στην Αργεντινή είπανε ότι ο Άρης καθυστέρησε να στείλει τα χρήματα και γι' αυτό προέκυψε αυτή η αναβολή. Εκτός από το μάτσο κύπελλο, μα ούτως ή άλλως η δεύτερη ομάδα που θα έρχονταν δεν έχει σχέση με το κύπελλο που θα δώσει η πρώτη ομάδα. Ναι, γι' αυτό είναι. Ότι ίσως η Μπόκα προσπαθήσει να στείλει και παίχτες από την πρώτη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά και δεν ασχολήθηκα, δεν έψαξα. Ναι. Για λόγους δικούς μου, δεν θέλω. Να πάρει κάποιος από τον Άρη και να πούνε είπαμε και στον Κόντι αυτά, καταλάβατε. Δεν σας πήρε κάποιος από τον Άρη για να βοηθήσετε
Όχι, όχι, δεν θέλω και εγώ να ασχοληθώ, γιατί όλα είναι παρεξηγήσιμα στον Άρη, έτσι. Σχετικά με μένα. Ναι. Εάν βρέξει τώρα, βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω όχι, γιατί εγώ δεν βλέπω εδώ που είμαι, αλλά νομίζω όχι. Εάν βρέξει ξαφνικά, θα πούν κάποιοι ότι το προκάλεσα εγώ. Κάποιοι, όχι όλοι. Γιατί όμως, γιατί, για ποιο λόγο. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, άκουσε. Από όταν ναι. ήρθα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν ήμουν αρεστός εξ αρχής σε όλους. Υπήρχαν κάποιοι που, αν θυμάσαι, με έλεγαν από την αρχή Βάζελο. Ναι. Παναθηναϊκό, ας πούμε. Βάζελο, ναι. Αυτός είναι, σαν να το λένε σε όλη μου τη... υπήρχαν άλλοι που έλεγαν, ξέρω εγώ, ο Καπετάνιος ή ο... Όλα αυτά τα υποκοριστικά τα χρησιμοποιείς για κάποιον που αντιπαθείς. Ναι. Όχι που εξ αρχής, εξ ορισμού αντιπαθείς. Δεν χρησιμοποιείς για κάποιον που θεωρείς ότι έκανε κάποια έστω λάθη ή ότι έγινε. Το λέγανε εξ αρχής αυτό, κατάλαβες. Uh-huh. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι δεν πρόκειται τώρα ποτέ να συχνοτιστούν μαζί μου ή να πούν ότι αποδέχομαι. Είμαι σίγουρος ότι πες ότι γινόταν, παιδί μου, μία έβρισκα εγώ κάποια εκατομμύρια και ερχόμουν στον Άρη. Ναι. Αυτοί θα κόμμαν το γήπεδο, στο λέω και στο υπογράφω. Γιατί όμως, τι τους κάνατε. Σου είπα, εξ αρχής υπάρχει, πώς το λένε... Εξ αρχής, δεν τους άρεσε η φάτσα σας, ας πούμε. Μπορεί. Το στυλ είναι λίγο, ναι. Ναι, είναι λίγο αυτό. Καταρχήν υπάρχουν πολλοί, και μου το είχαν πει και κάτι δύο, που θεωρούν ναι. ότι στον Άρη, ας πούμε, αυτοί ναι. που διοικούν, πρέπει να προέρχονται από την οικογένεια του Άρη. Αυτό είναι βέβαια κάτι τελείως τρελό και πρωτοφανές. Ναι. Και ότι πρέπει να έχουν περάσει, παιδί μου, τα σχολεία των εξεδρών του Άρη, που λέμε, ξέρεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όλα αυτά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι ομάδες σήμερα χτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δώσουν όραμα στον κόσμο, το οποίο όραμα δεν δίνεται μόνο με οπαδικά λόγια, δίνεται με καλές ομάδες. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις θα δώσω περισσότερο όραμα αν πω ότι όταν ήμουν μικρός συγκινούμουν και έβγαινα τις Πέμπτες να δω τον Γκάλι και ήμουν Άρης, Κρυφοάρης και τέτοια, από το να κάνω μια καλή ομάδα. Ποιος θα δώσει το όραμα. Και δεν θέλω να είμαι και παπαδής, έτσι. Είδα στον Άρη όταν έφυγα, ναι. ήρθαν από προπονητές μέχρι παίχτες, ναι. που στον πρώτο αγώνα την Κυριακή που έγινε μια νίκη, φιλούσαν το σήμα της ομάδας. Εγώ αυτό μπορεί να θέλησα να το κάνω στα τόσα χρόνια που ήμουνα και να το έκανα μόνος μου. Δεν θα το έκανα ποτέ όμως φανερά για να πουλήσω τον κόσμο Αργιανηλίκη. Γιατί κακά τα ψέματα με την ομάδα εκεί, ναι. Δεν μπορεί να μου πει κανείς τώρα που πέρασε ένα χρόνο ότι δέχτηκε πιο πολύ από μένα που ήταν και δημιούργημα αυτό που κάναμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν έβγαινα ποτέ να λέω ότι... Ναι, αλλά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζετε εσείς δηλαδή και αναφέρεστε συνεχώς στον Άρη. Το τι έγινε τότε, σας βλέπω, εγώ θα διαβάζω αυτά που γράφετε. Για ποιο λόγο, τι σας δημιουργεί αυτή την ανάγκη να το κάνετε. Κοίταξε, αν ήθελα να είμαι πολιτικός και πολιτικάντης ναι. και δεν έγραφα αυτό που αισθάνομαι, ναι. να είσαι σίγουρος θα έκανα εκατοντάδες αναφορές στο Παναθηναϊκό κάθε μέρα, ειδικά στην κατάσταση που είναι. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι όπως με παίρνεις εσύ τώρα να μου πεις για τον Άρη, ναι. θα παίρνει καθημερινά δημοσιογράφη την Αθήνα για να τους πω για τον Παναθηναϊκό. Με παίρνει πολύ να μου πούνε αν είναι αλήθεια ότι θα είμαι σε ένα σχήμα που θα ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό. Θα είστε. Αν είναι αλήθεια ότι με τον πατέρα έχω αυτή και δημιουργούμε κάτι για να έρθει. Καλά, επειδή έχετε αυτή τη σχέση με τον πατέρα. Ναι, γιατί ναι, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο να είσαι στο Παναθηναϊκό. Όχι, δεν σου λέω ότι με ρωτάνε. Στην επόμενη μέρα. Με ρωτάνε πολύ, γιατί ψάχνω δημοσιογράφος, καταλαβαίνεις. Ναι, πάλι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, και ίσως με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βγάλουν πλαγίως ειδήσεις, ίσως και για τον πατέρα που λες. Ναι. Θα μπορούσα λοιπόν και εγώ να πουλάω ο Σότο που λέμε και να λέω ο Παναθηναϊκός και έχω μεγαλώσει τον Παναθηναϊκό και 13 και όταν πήγα στο Γουέμπλεϊ και όλα αυτά. Ναι. Δεν ασχολούμαι γιατί εγώ δεν έζησα στον Παναθηναϊκό αυτά που έζησα στον Άρη, το κατάλαβες. Ναι. Για μένα, αν κάτσω και γράψω ένα βιβλίο που θα το πω μεγάλες στιγμές στον Άρη κτλ. Θα δεις πόσες είναι. Τι να σου πω, ότι στις όδους που είχαμε και πανηγυρισμούς σε γήπεδα όπως στις Ατλέτικο, όπως στις... αυτά δεν αλλάζουν. Και είναι πράγματα που δεν φαντάζεσαι κανείς εύκολα που θα έρθει και θα φιλήσει το σήμα της ομάδας ένα μήνα, κατάλαβες. Uh-huh. Είναι πράγματα που πήραμε ένα μωρό και το φτιάξαμε τότε από τη Β' Εθνική uh-huh. και το κάναμε ένα τεράστιο γίγαντα τότε, γιατί ήταν γίγαντας. Και αν δεν υπήρχε εσωστρέφεια, αν δεν υπήρχαν και δικά μας λάθη ακόμα, θα μπορούσε, εγώ δεν σου λέω ότι η σημερινή ομάδα σίγουρα θα χτυπούσε πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ναι. Σίγουρα. Αλλά και η τότε ομάδα, αν δεν είχε χάσει κάποια παιχνίδια που εγώ τα έχω σημειώσει
σημαδιακά και δεν είχε υποστεί και κάποιες αδικίες, mm-hmm. πάλι μπορούσε να βγει στο Champions League. Εγώ πάντως σε αυτά έχω, ας πούμε, παραδειγματικά αναφέρω το νούμερο. Έχω 10 μηνύματα όση ώρα συζητάμε. Τα 11 που λέει ο λόγος μου γράφουν να βρείτε, πες στο Γκόντι, να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει στον Άρη για να τον ξανακάνει μεγάλο. Εγώ αυτά βλέπω. Δηλαδή να βρει έναν με χρήματα. Πες του ότι είμαστε χιλιάδες, τον περιμένουμε πίσω εδώ και καιρό. Να βρει τον τρόπο και να επιστρέψει. Σε αυτό το στυλ. Σε αυτό τι λέμε. Τι απαντάτε. Πιάσαμε το πιο δύσκολο κομμάτι. Εγώ να κάνω ομάδα μπορώ. Να βρω κάποιον να φέρω να έχει χρήματα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Και δεν καταλαβαίνω ότι τις φορές που είπα ότι έχω κάποιον που τα βάλει ήταν η πραγματικότητα. Γιατί όταν είπα τώρα σε αυτή την αμαρτωλή ιστορία του Πλά, ναι, ότι θα βάζει ο άνθρωπος 2 εκατομμύρια το χρόνο και υπογράψαμε να μην τα παίρνει και πίσω, και το αμφισβήτησαν κάποιοι. Είπαν φύγε, ενώ δεν είχε λήξει η προθεσμία του να μπουν τα χρήματα, mm-hmm. με πρόσχημα τη μία διοδότηση. Και όταν μου είπαν φύγε, ξέρεις τι μου είπαν. Τι? Ότι υπάρχουν στην ουρά 11 Αριανοί που θα βάλουν από 200 ή 500 χιλιάδες ο καθένας. Στην ουρά. Και το μόνο που περίμεναν ήταν να φύγει εσύ. Α. Να φύγω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό. Εάν υπάρχει αυτό, γεια σας και φεύγω. Και δεν τους είδα ποτέ. Έκαναν στο Μιστράλ μια συγκέντρωση και πουλήσανε μια φανέλα 300 ευρώ. Μια ναι, πήγανε φανέλα για τα καναπεδάκια εκεί περισσότερο. Περισσότερες ναι, φωτογραφίες ήταν που τρώγανε από το μπουφέ εκεί. Θέλω να πω ότι σε όλα βλέπεις, όταν γινόντουσαν οι επαφές στη Λέσκη τότε για να γίνει αυτό, να κάνουμε την αλλαγή της διοίκησης και να βάλει τα χρήματα, να κάνουμε μια ομάδα. Λέγανε σε μένα άλλα και μετά πηγαίνανε και λέγανε άλλα στον κόσμο. Λέγανε ότι δεν πρόκειται ο Άρης να φύγει για τα χέρια μας. Για το τώρα όμως θέλω εγώ. Για το τώρα. Τι λέτε σε αυτούς. Γιατί τώρα δεν τα στέλνω μόνο σε μένα. Προφανώς και σε εσάς τα στέλνουν κάθε μέρα. Τι τους λέτε. Τι να τους πω. Λέω ότι δυστυχώς η συγκυρία πλέον είναι διαφορετική από τότε. Ότι δεν έχω κάποιον να βάλει χρήματα. Ότι πραγματικά αυτά τα χρόνια προσπάθησα να βρω κάποιον. Και ακόμα προσπαθώ. Δηλαδή μου είπαν τώρα. Δεν σας έχει φύγει δηλαδή το... Όχι, όχι, και δεν το διαφημίζω, αλλά προσπάθησα και πραγματικά κάποιοι το ξέρουν. Ναι, τι προσπάθησατε. Δηλαδή, και ο Ζαμπέτος μιλάει, μια φορά που έτυχε να βρεθεί κάπου, διαπίστωσε ότι όντως κάπου μιλάω. Ναι. Όταν μου μιλάνε και μου λένε για επενδύσεις στο ποδόσφαιρο, τους λέω ότι χωρίς να με ενδιαφέρει να ασχοληθώ εγώ, θα σας έλεγα να ασχοληθείτε και με τον Άρη. Δυστυχώς η Ελλάδα για ξένους σήμερα είναι αποτρεπτική. Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε για τον Άρη, για ποιο λόγο. Γιατί θεωρώ ότι ο Άρης, έτσι όπως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, είναι ορφανός από κάτι καλό. Έτσι όπως ο κόσμος έχει, είναι σκασμένος. Και με τη δυναμική που έχει, θέλει ένα πολύ λίγο άναμα, ένα πολύ λίγο, για να δώσει ξανά σε ένα επενδυτή αυτά που ζητά επενδυτή. Δηλαδή η παρουσία στο γήπεδο, δυναμική. Να σου πω κάτι, μιλάμε για εμπορικά, για όλα. Κανείς δεν λέει ότι όταν φέραμε τον Αμπρέου ή τον Αμορόζε, πουλήσανε 10-15 χιλιάδες φανέλες σε μια εβδομάδα. Ναι, ναι, αυτό είναι. Είναι δυναμική ομάδα που δεν την έχω δει. Είναι. Αλήθεια, αυτό δεν χρειάζεται να το διαφημίζω κάθε φορά. Είναι το ευκόλως εννοούμενο, παραλείπεται, κύριε Κόντι. Παραλείπεται. Εσείς τι προσπαθήσατε να κάνετε, δηλαδή, και πότε ήταν η τελευταία προσπάθεια, ας πούμε, που λέτε. Βρίσκομαι, για παράδειγμα, με ένα φαντ στην Αγγλία, έτσι. Ναι. Ξέρω ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο, γιατί κακά τα ψέματα. Ναι. Για να μπει σήμερα κάτι στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι του χώρου. Αυτά τα ποδοσφαιρικά φάντ είναι χρήματα που μαζεύουν με διάφοροι πλούσιοι, οι οποίοι τα δίνουν σε κάποιον να τα χειριστεί όπως την Ντογκέν και λένε ότι εμείς θέλουμε να βγάλουμε κέρδος ή τουλάχιστον να κάνουμε μια προσπάθεια. Ναι. Και αγοράζουν είτε δικαιώματα παιχτών, που εκεί πέφτουν έξω πολλές φορές, κάποια άλλα κερδίζουν χρήματα, είτε αγοράζουν ομάδες. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι Κινέζοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο φάντ και μέσα από το φάντ αυτό το ίδιο φάντ έχει αγοράσει και τη Μίλαν και την Ίντερ. Άσχετα να φαίνονται άλλες εταιρείες. Αχα. Λοιπόν, και για διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Και τη Μίλαν και την Ίντερ. Ναι, ναι. Στην Ιταλία και τις δύο τους έχει πάρει η ίδια. Είναι κρατικό φαν ποδοσφαίρου και ναι, το μοιράζουν μέσα από εταιρείες. Σοβαρά. Δεν το ήξερα αυτό, ναι, για τη Μίλαν και την Ίντερ. Δηλαδή σαν να λέμε τον Πάο και τον Άρη, έτσι. Εδώ. Μα, συγγνώμη, η Σαγκάη Σενχούα που την έχουν τα ναυπηγεία της Σαγκάης και ήταν ο Πογέτ προπονητής εκεί, δεν σημαίνει ότι την έχει κάποιος ιδιώτης στο ναυπηγείο. Ναι, ρε παιδί, κρατικά, κατάλαβα, ναι, κρατικό, αλλά είναι... ο παρανομαστής είναι κοινός για η Μίλαν και η Ίντερ, λέτε. Ναι, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Απλά καταπληκτικά για πράγματα αυτά. Που η UEFA ζητάει, εμφανίζονται άλλες εταιρείες. Α, μια χαρά. Και λοιπόν, τι μιλήσατε στην Αγγλία, κάτι για τον Άρη και...
Έχω μιλήσει πολλές φορές και βλέπω ότι το μεγαλύτερο αποτρεπτικό στοιχείο που υπάρχει είναι η αστάθεια που υπάρχει στην Ελλάδα πολιτικά και σε θέμα κανόνων και όχι τόσο η διαφορά στο ποδόσφαιρο που λένε κάτι. Ναι. Γιατί ξέρεις ότι έχουμε παράδοση να βγάζουμε ένα νόμο που να ακυρώνει προηγούμενος πάντα. Mm-hmm. Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Και το μεγαλύτερο επίσης είναι τα capital controls, γιατί σου λέει άλλος ότι εγώ μπορεί να θέλω να πουλήσω, να επενδύσω σε μια ομάδα και να την κάνω δυνατή και να πουλάω παίχτες. Οι παίχτες οι οποίοι θα πουλιώνται από την ομάδα όμως θα φέρουν τα έσοδα στην Ελλάδα. Σε μια τράπεζα εκεί, αν εσείς έχετε capital controls και εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ τα χρήματα και να τα βγάλω έξω σαν κέρδος αυτά, είναι δωροάδωρο για μένα. Άσχετα αν τους λες ή τους λένε οι νόμοι ότι ναι, αλλά αν έχω χρήματα απ' έξω μπορεί να τα ξαναβγάλεις, να κάνεις, δεν εμπιστεύονται. Θεωρούν ότι αύριο μπορεί να βγει ένας άλλος νόμος που να λέει κάτι άλλο. Δεν είναι το στοιχείο της Ελλάδας αποτρεπτικό για καλούς επενδυτές πλέον. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μιλούσε για να βάλει συνεταίρους μέσα Κινέζους? Ναι, πώς δεν μιλούσε. Πρόσφατα μιλούσε, ναι. Και μιλάει νομίζω ακόμα. Παρένθεση, στον Παναθηναϊκό τι λέτε ότι θα γίνει? Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται, έτσι? Δηλαδή μιλάνε για διάλυση και τέτοια πράγματα τις τελευταίες ώρες. Στον Παναθηναϊκό εγώ πιστεύω ότι θα επέλθει η διάλυση. Ναι. Ναι, θα επέλθει, εννοώ από τη στιγμή που κανείς δεν ενδιαφέρεται να βάλει χρήματα γιατί ακριβώς δεν ξέρει ποια είναι τα χρέη. Mm-hmm. Γιατί εμφανίζεται ένας και λέει 30, ο άλλος λέει 50 και ο άλλος λέει 80, τελευταίο που για να κόμπλος είναι 80. Σκέφτεται ότι ίσως υπάρχουν και διάφορα άλλα κρυφά υποχρεώσεις που δεν φαίνονται και χρέη και δεν θέλει να εμπλακεί. Κανείς από όσους ξέρω εγώ παράγοντες του Παναθηναϊκού δεν θα ρισκάρει να βγάλει από τσέπη του χρήματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που θα βάλει σαν χρέη. Ναι. Είναι και αυτό που θα απαιτηθεί για να συνεχίσει η ΠΑΕ και για να γίνει μεγάλη και ανταγωνιστική. Ναι. Εγώ βέβαια έχω άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι αν γίνει ένα σωστό έλεγχος λογιστικός και επειδή όλα αυτά που ακούγονται μου θυμίζουν την περίπτωση του Άρη που μιλάνε για φουσκωμένα χρέη, ναι, θεωρώ ότι τα χρέη θα είναι τα μισά όπως θα λένε και σίγουρα δεν είναι άμεσα απαιτητά. Και μπορεί ένας Παναθηναϊκός να τα αποπληρώσει. Λέτε ότι δεν θα βγει κανένας μπροστά, δεν θα αναλάβει κανένας. Και τι θα γίνει, θα πάει... Από όσα ακούω δεν θα αναλάβει κανένας. Και πού θα πάει ο Παναθηναϊκός? Θα πάρει κανένα αφημί? Δεν νομίζω να πάρει αφημί γιατί δεν είναι λύση αυτή. Πιστεύω ότι... Θα αλλάξει το σήμα του, θα αλλάξει το τίτλο του, τι θα κάνει? Όχι. Θα φτάσει στο σημείο στο να έρθει σε τείχο με τα χρέη, να χτυπήσει δηλαδή σε μάντρα. Ναι. Θα αναλάβει ολαφούς στα ανελαστικά που είναι εφορίες και τα προς το κράτος. Ναι, και τα άλλα. Και η ομάδα... Θα πείσουν τους παίχτες, θα βάλουν νερό στο κρασί τους. Ναι, η ομάδα... Η ομάδα θα πάει στα χαμηλότερα επίπεδα. Θα χαμηλώσουν τον πάτο για την συμφωνία. Ναι, παραμένοντας την... Και ποιος θα βγει μπροστά? Ποιος θα τρέξει την ομάδα, ας πούμε? Κοιτάξτε, να ξέρεις, επειδή κάποια πράγματα τα ξέρω και βλέπω και γνωρίζω ποιοι είναι ασχολούμενοι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για πολλούς είναι να πέσει ο Παναθηναϊκός. Αν πέσει, θα δεις πράγματα που δεν θα τα έχεις δει ποτέ, οπότε δεν θα το κάνουν αυτό. Τι, θα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, ας πούμε, και τέτοια από τον κόσμο θα βγει ο κόσμος? Πιστεύω ότι έχει πολύ εξαγριωμένο κόσμο. Γιατί ο κόσμος, μισό λεπτό, η κυβέρνηση, η Χ τώρα συγκεκριμένα, τι φταίει, ας πούμε, για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανθρώπους να τρέξουν την ομάδα? Φταίει πουθενά η κυβέρνηση, δηλαδή η τωρινή, η χθεσινή, η προχθεσινή στο τι έγινε στο Παναθηναϊκό, στο χάλι του Παναθηναϊκού? Να σου πω εγώ που ο κόσμος επιρρύπτει τις ευθύνες. Ναι. Επιρρύπτει στο ότι δεν έκρουε κανείς το καμπανάκι του κινδύνου και δινόταν άδεια. Ναι. Άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα, στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Ναι. Που εάν την ίδια στιγμή... Τότε δεν τους ενοχλούσε όμως, κύριε Κόντι. Σε κάποια ομάδα που χρωστάει 50.000 δεν δίνεται άδεια. Ή 25 ή 30. Και στο Παναθηναϊκό σου λέει, αν είναι αυτά τα νούμερα δίνεις άδεια, έχεις ευθύνη. Είτε λέγεις Επιτροπή Αθλητισμού, είτε κράτος, ή όπως λέγεσαι, κατάλαβες. Τότε όταν έπαιρνε την άδεια ο Παναθηναϊκός δεν έλεγε κανένας τίποτα όμως. Δεν αντιδρούσε. Ναι, γιατί δεν εμφάνισε και κανείς ότι έχει χρέη ο Παναθηναϊκός. Πώς δεν ήταν γνωστό ότι είχε χρέη ο Παναθηναϊκός και μάλιστα πολλά? Αυτά και πώς έπαιρνε άδειες, είχε προβλήματα με τους παίκτες, είχε κρεμότητες, αυτά. Έπαιρνε άδειες κανονικά όμως. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός.
άδεια παίρνεις θεωρητικά, αν διακανονίζεις οφειλές σου παίρνεις. Το θέμα είναι ότι στον Παναθηναϊκό υπήρξαν και χαριστικές άδειες. Φυσικά υπήρξαν. Γι' αυτό λέω, τι να βγουν στους δρόμους, τι να αντιδράσουν, με ποιο να τα βάλουν ή του Παναθηναϊκού, αφού μόνοι τους έβαλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους. Εγώ αυτό βλέπω. Ναι, όχι ο κόσμος βέβαια. Ποιος? Οι διοικούντες. Οι διοικούντες με ποιο κόσμο μαζί, τι ο κόσμος είναι αμέτωχος, στο δύσκολο κομμάτι ο κόσμος είναι πάντα να παίξω. Που θέλει, πιστεύω... που θέλει να κάνει κουμάντο. Μόνο, μόνο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος μιλάει καλά. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι καλό λέει. Όσο με τον κόσμο. Δεν τους χαρίζεται. Δηλαδή ο κόσμος θέλει γενικά για να... Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι δεν βλέπω το λόγο ο κόσμος του Παναθηναϊκού να βγει στον δρόμο και να αντιδράσει γιατί. Γι' αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και εκεί που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Από τους πλέον ευνοημένους όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι στον κόσμο γενικά ποτέ δεν λένε αλήθειες ομάδες. Αλήθεια γι' αυτό. Λοιπόν, επιστρέφω στον Άρη. Μου λέει ένας φίλος, βλέπω και τα ερωτήματα αυτά του κόσμου που είναι πάρα πολλά. Μου λέει ένας, θέλει τη γνώμη σας για το Θόδωρο Καρυπίδη. Βασικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και δεν μπορώ να έχω γνώμη. Ποδοσφαιρικά και μόνο δεν με πείθει. Δηλαδή. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή σε θέμα οργάνωσης ομάδας, αλλά δεν τον ξέρω σαν επιχειρηματία. Καλά, δεν σας, ζητάει, δεν σας ζήτησα να τον κρίνετε ως επιχειρηματία. Θέλω αν τι έχει γίνει, σήμερα, τι δεν έχει γίνει με τον Μαρινόπουλο και αυτά, με την εμπλοκή του στον Άρη, ζητάνε τη γνώμη σας. Ναι, θέλω να πιστεύω για την εμπλοκή σήμερα, για σήμερα θέλω να πω, ναι, ότι έχει μάθει από τα λάθη και ότι η ομάδα θα ανέβει εύκολα. Αν και να ξέρετε, εγώ βλέπω σαν μια δύσκολη χρονιά για φέτος. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες που... Ποιες? Θα πρωταγωνιστεί. Η Δόξα Δράμας για μένα θα πρωταγωνιστεί. Ναι, αυτοί έκαναν τελευταία μεταγραφές πολλές. Ναι. Ναι, πρέπει λοιπόν ο Άρης να είναι σοβαρός, να μην κάνει αυτά που έκανε πέρσι. Αν και οι μεταγραφές από μόνες τους δεν δίνουν την άνοδο. Εντάξει, μπορεί να κάνεις 10 μεταγραφές καλές και να είσαι δέκατος. Εντάξει, δεν έχει... Και η άλλη ομάδα ποια λέτε, άλλες ομάδες. Ποιος είναι, ο Απόλλων είναι, ο Απόλλων Πόντου πλέον. Με Καλαϊτζίδη και τα λοιπά. Καλά και εκεί μπορεί να είναι ή του ύψους του βάθους, αλλά πιστεύω ότι... Η άλλη ομάδα ποια είναι. Είναι ο Όφη. Ναι. Έτσι, είναι για μένα ο Εργοτέλης άγνωστο τι θα είναι. Ο Εργοτέλης. Ναι, άγνωστο. Τον πήρε κάποιος εκατομμυρίουχος Αιγύπτιος φέτος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το πήρε κάποιος Αιγύπτιος στον Εργοτέλη, όντως. Ναι. Ο οποίος την πρώτη χρονιά που είχε πάει σε μια ομάδα στο Βέλγιο, ναι, στη Β' Εθνική, είχε πληρώσει κάποια 20 εκατομμύρια για να ανεβάσει την ομάδα. Τη Λίρς. Ναι. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς. Και επειδή η Β' Εθνική δεν παίζεται μόνο στα γήπεδα, γι' αυτό τα λέω. Και αυτός γιατί πήγε στον Εργοτέλη και δεν πήγε στον Όφη. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά... Στον Όφη δεν την αφήνουν από τα χέρια τους. Ο Όφη είναι μικρογραφία του Άρη, να ξέρετε. Έχει οφιάρχες, όπως είχε ο Αριανάρχες ο Άρη. Έχει, ναι, ναι, ναι. Άλλη ερώτηση. Μου λέει φίλος του Άρη, αν γνωρίζετε τον, και τι άποψη έχετε για τον κύριο Λάσκαρη. Παιδιά, να πω κάτι όμως. Θα παρεξηγηθώ ότι και να πω, γιατί πλέον βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αποστροφή. Τώρα όποιος αναφέρει το θέμα, το όνομα του Λάσκαρη είναι εχθρός. Εμένα δεν με νοιάζει τι διαφορές έχει και τι δεν έχει. Εγώ ξέρω ότι έβαλε 3-4 εκατομμύρια στην ομάδα ή δεν τα έβαλε. Ναι, τα έχει βάλει, ναι. Αν τα έβαλε αυτά τα εκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι πίστευε ότι θα έχει συνέχεια και θα βάλει κι άλλα ή τα έβαλε για να τα χάσει. Δεν ξέρω τώρα τι με ρωτάνε την κύριε Κόντι. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει τους λόγους ο άνθρωπος για να τα βάλει αυτά. Μπορεί να ήθελε να κάνει κάτι ή να ξεφύγει από κάπου. Ξέρω εγώ τώρα. Μου ζητάτε να κάνω το μέντιο. Θέλω να πω ότι μήπως υπάρχει προοπτική να λυθούν τα προβλήματά του και γι' αυτό τα βάλε. Και ίσως να του δώσει μια πίστοση χρόνου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσάς ρωτάει ο κόσμος. Αν γνωρίζετε, αν τον γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω, όχι. Γιατί είναι παγωμένος ο κόσμος, είναι στεναχωρημένος πολύ και με αυτήν την εξέλιξη εκεί στο μπάσκετ. Λογικό δεν είναι. Λογικότατο. Από ό,τι ακούω, το μπάσκετ πάει να καταστραφεί. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ στήριξε στα δύσκολα χρόνια και το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Βέβαια. Άρα στους Αριανούς, για να κλείσουμε το κομμάτι του Άρη, νομίζω, στους Αριανούς, κύριε Κόντι, που σας στέλνουν μηνύματα και αυτά και γράφετε εσείς κάποια πράγματα, τι έχετε να τους πείτε τώρα, σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, ας πούμε.
Το σημαντικότερο που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Να μην κοιτάνε ποιοι είναι διοικούντες αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε όταν τους λέω να πάνε στο γήπεδο, μου λένε τι να πάω με τον Τάδη, με την ομάδα αυτή. Είναι... Ναι. Να πάνε στο γήπεδο, γιατί μόνο όταν αισθανθούν. Εγώ είπα ότι πριν ότι η Β' Εθνική δεν παίζεται στα γήπεδα μόνο, έτσι. Ναι. Όταν αισθανθούν λοιπόν τα κέντρα και τα παράκεντρα εξουσίας ότι υπάρχει κόσμος με δυναμική που είναι ενεργοποιημένος και δεν τα παράτησε, θα είναι πιο δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα. Και σίγουρα και τα παιχνίδια δεν κερδίζονται από τον κόσμο, αλλά βοηθάει ο κόσμος στο να δώσει στους παίχτες κάτι παραπάνω σε πάθος, σε δύναμη και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Άρης φέτος έχει πάνω από 10.000 κόσμο στο γήπεδο σε κάθε αγώνα, θα είναι μια παρχή μιας πορείας για την Α' Εθνική του χρόνου διαφορετικής. Αλλά ο κόσμος θέλει να πάει στο γήπεδο, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα πάει στο γήπεδο, πρέπει να βλέπει κάτι ο κόσμος. Αυτό το ξέρετε τώρα χρόνια. Πρέπει ο κόσμος να του δίνεις κάτι, να έχει όραμα, όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή αυτό θα το δεχτώ του χρόνου. Αν μου πεις του χρόνου, ναι. Πας με την ίδια ομάδα, έχεις ανέβει και πας την πρώτη εθνική με την ίδια, απλά για να έχεις ίσια βάρκα, ίσα νερά τα χρέη σου, θα σου πω όχι. Θέλει κάτι παραπάνω, θέλει καλή ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή που προσπαθείς με νύχια και δόντια να ανέβεις, γιατί δεν προσπαθείς τώρα φέτος ένα χρόνο, προσπαθείς 5 χρόνια. Ναι. Δυστυχώς πρέπει να υπάρξει σπύρος των πάντων. Να είναι δίπλα στην ομάδα για αυτό το λόγο. Ναι, να είναι δίπλα στην ομάδα, αλλά καταρχάς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο. Τώρα έχουν μια εικόνα. Τον κύριο Σπανό τον ξέρει, δηλαδή, τον προπονητή αυτό που έχει ο Άρης. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι, χωρίς να ξέρω τι παίχτες έχει, δεν ξέρω σχεδόν κανένα, έτσι. Μη δει την ομάδα και δει ότι δεν τραβάει, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι και πει ότι η ομάδα δεν πάει να σου ξαναδώ. Θα πρέπει να πάει στο γήπεδο άσχετα, ανεξάρτητα τι ομάδα έχει. Να βοηθήσει αυτή η ομάδα να γίνει το διπλάσιο σε δυναμική από ό,τι είναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα που το βλέπω και εδώ πέρα. Αν σας γίνονταν πρόταση από τον ΠΑΟΚ, από τον κύριο Σαββίδη, θα πηγαίνατε? Και αν σας έχει γίνει κάτι? Κοίτα, σε αυτό τώρα που λες είναι πολύ υποθετικό. Πολύ υποθετικά είναι και τα προηγούμενα που είπαμε, εντάξει. Κάποια. Επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, προτιμώ να μην μιλήσω για υποθετικές. Εγώ είμαι πάντως επαγγελματίας, όποιος και να μου κάνει πρόταση θα το συζητούσα. Ανάλογα με την κατάσταση, την περίσταση και το ότι με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Σου είπα ότι σε άλλες περιπτώσεις μου γίνανε προτάσεις από ομάδες και δεν πήγα. Δηλαδή, αν μια ομάδα τώρα έχει, σας έκανε πρόταση, τι είδους πρόταση θα θέλατε να σας κάνει? Δηλαδή, ποια θέση, τι θέση θα θέλατε να αναλάβετε σε μια από τις δυνατές, από τις καλές ομάδες της Ελλάδος, ρε παιδί μου? Κοίταξε να δει. Ποια θέση, αυτή ο τεχνικό διευθυντή που συζητάμε τόση ώρα? Εγώ όταν έφυγα από το Νάρι. Ναι. Μου είχε γίνει πρόταση να πάω σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Δεν πήγα. Γιατί? Και δεν πήγα εκείνη την εποχή, έτσι. Okay. Δεν πήγα. Okay. Εντάξει. Και μάλιστα πρόταση πολύ καλή και άμεσα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν πήγα. Ναι, δεν πήγατε γιατί δεν σας κάλυπτε η θέση, ας πούμε. Δεν πήγα. Εκείνη την εποχή αξιολόγησα ότι δεν ήθελα να πάω. Να... Ωραία. Εγώ είμαι ένας από τους... Πώς να το πω τώρα, από τους κατόχους, από τους προέδρους μιας μεγάλης ομάδας. Τι πρόταση θα θέλατε να σας κάνω, δηλαδή, ποια θέση θα θέλατε να λάβετε στην ομάδα μου? Κοίταξε, για να δώσεις το 100% που λέμε. Να σου δώσω να το καταλάβεις αλλιώς. Ναι. Όσο και να φανεί. Πού θα ήσασταν πιο χρήσιμος, αυτό ρωτάω. Ναι. Αυτό θέλω να καταλάβω. Θέλω να πω ότι δεν θα ήμουν χρήσιμος σε μια ομάδα αν θεωρούσα ότι στο αγωνιστικό δεν είχα την απόλυτη ευκαιρία να το οργανώσω και να το τρέξω όπως θέλω εγώ. Ναι. Εάν είχα παρεμβολές είτε από το γιο του ιδιοκτήτη που λέμε, είτε από τον ξάδερφο, είτε από τον πρόεδρο, ή να μου δίνουν ιδέες, να μου λένε έτσι το ένα το άλλο, θα το σκεφτόμουν 10 φορές και δεν θα πήγαινα. Αυτό θέλω να σου πω. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Για τον κύριο Σαββίδη, ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά στην εμπλοκή του στο ποδόσφαιρο? Με ρωτάνε αρκετοί, θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Ούτε τον κύριο Σαββίδη γνωρίζω, γιατί όταν έφυγε εγώ, νομίζω ο κύριο Σαββίδη τότε έμπαινε, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, πόσο, 5-6 χρόνια είναι, ναι. Μέχρι τώρα, το πώς λειτουργεί, οι μεταγραφές που έγιναν τελευταία, η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλω μια γνώμη για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Να στον κρίνω πάλι ποδοσφαιρικά, όχι... Ποδοσφαιρικά, τι επιχειρηματικά, όχι, τι, ο άνθρωπος προσωπικά. Είναι... Ναι, ποδοσφαιρικά, πάντα. Ποδοσφαιρικά, εγώ τολμώ να πω ότι λειτουργεί 100% λάθος. Ή μάλλον 90%. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μια φιλοσοφία και ένα πρόγραμμα όπως θα πίστευα εγώ ότι θα μπορεί να έχει. Δηλαδή, τι εννοείται, πιο απλά να μας το κάνετε. Λιανά, τι εννοείται. Ποδοσφαιρική φιλοσοφία δεν βλέπω. Εγώ δουλεύω βάσει μιας φιλοσοφίας δικής μου. Που λέω ότι θέλω να έχω μια ομάδα οργανωμένη σε αυτό το πρότυπο. Θα το χτίσω με ένα πλάνο αρχικά τριετίας και μετά πενταετίας. Να το συνεχίσω ανανεώνοντάς του. Το πλάνο όμως σίγουρα περιέχει τις ψηλότερες θέσεις βαθμολογίας. Και αν μιλάμε για ομάδα με λεφτά και κόσμο, το τίτλο. Ναι. Και η οποία φιλοσοφία για μένα, βασικά για μένα, γιατί μιλάω για αγωνιστική καθαρά φιλοσοφία, έχει απόκτηση παιχτών από μια ποδοσφαιρική σχολή. Εγώ έχω υιοθετήσει την ποδοσφαιρική σχολή αυτή του Λάτιν ποδοσφαίρου που λέμε, που περιέχει παίχτες που μιλάνε βασικά μια ποδοσφαιρική γλώσσα και μια κοινή γλώσσα, όπως είναι τα ισπανικά ή πορτογαλικά, είτε είναι Αργεντίνοι, Βραζιλιάνοι, Πορτογάλοι ή Ισπανοί. Και δεν κάνω μια ομάδα πύργο της Βαβέλ με παίχτες από τη Ρωσία, τη Σερβία, την Κροατία, την Ιουγκοσλαβία κτλ. Ναι. Έχω άτομα τα οποία είναι της απολύτως εμπιστοσύνης μου και γνώστες, οι οποίοι τρέχουν αυτή την ομάδα παράλληλα με τον προπονητή. Αυτά τα άτομα φροντίζουν από το να μην υπάρχουν κακές σχέσεις μεταξύ παιχτών προπονητή ή μεταξύ παιχτών. Φροντίζουν ώστε τα προβλήματα να μένουν στα πολιτεία και να μην μεταφέρει τις περισσότερες φορές στις διοικήσεις. Γιατί ακόμα και αυτό φαίνει φορά, έτσι. Όταν οι διοικήσεις ανακατεύονται με προβλήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή αν ευρεάσει ένας παίχτης τώρα στην προπόνηση και πετάξει μια πετσέτα στο πάτωμα, ξέρω εγώ, δεν θα το πας να το κάνεις θέμα στη διοίκηση. Ναι. Θα πρέπει να το πνίξεις εκεί πέρα και να προσπαθήσεις να βγάλετε άκρη και να ο καθένας να καταλάβει το μερίδιο της ευθύνης που έχει. Εάν αρχίσουν τα προβλήματα και να δημιουργούν φθορές, λέω φτάνουμε σε συγκρούσεις. Και σίγουρα... θα είχα καλό σκάουτινγκ. Για μένα αυτές οι ομάδες είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει κανείς για να φέρει παίχτες νέους με δυναμική. Θα σου θυμίσω εγώ πηγαίνοντας στο παρελθόν ότι φέραμε μικρούς τότε μεν, αλλά σε καλή ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Καλή ποδοσφαιρικά, το Χαβίτο, τον Γκάλβο, τον Παλαθουέλος, όλους αυτούς. Και αργότερα, θυμάσαι, έφερα τον Πορτογάλο, τον Ντανίλο Περέιρα, που σήμερα κοστίζει 60 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Τον φέραμε 18 χρονών στον Άρη. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Είχα κλείσει παίχτες όπως ο Μπόρχα Βαλέρο, ο Μάτα, σε ηλικίες μικρές, άσχετα να τους πήραμε, γιατί του ενός ήθελε ο πατέρας 30 χιλιάρικα προμήθεια και ο άλλος. Θέλω να σου πω, με τέτοιους παίχτες, σε συνδυασμό με κάποιους παίχτες καλούς και όχι παίχτες που έρχονται να κάνουν τραβηχτική μόνο, μπορείς να δημιουργήσεις μια ομάδα και για το παρόν και για το μέλλον. Ναι. Εγώ πάντως λέω ότι αν ήμουν ο Σαββίδης, πρώτη επιλογή που θα έκανα ήταν να πάρω εσάς για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί συμφωνώ και με το κομμάτι αυτό της Λατινικής Αμερικής, τέλος πάντων, όπως το είπατε, και νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στον ΠΑΟΚ, αρκεί να το καταλάβουν κάποια στιγμή. Αν ήμουν εγώ Σαββίδης, θα έδινα την ομάδα σε εσάς και θα ήμουν και ήσυχος. Αλλά τώρα είπατε ότι κάνει λάθη πάρα πολλά, ότι ποδοσφαιρικά είναι 90% λάθος. Γιατί αυτό θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπατε. Γιατί? Πιστεύω ότι από ό,τι βλέπω και ακούω, τα βασικότερα λάθη είναι αυτά που κάνει ένας πλούσιος μεγαλομέτοχος που δεν πρέπει να γίνονται. Δηλαδή η άμεση εμπλοκή. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι σε ένα αγώνα είχα ακούσει πέρσι, πρόπερσι, είχε κατέβει στα αποδυτήρια και τους έδειξε πώς πρέπει να παίζει η ομάδα. Ναι, ναι, και αυτά, ναι, ναι. Αυτά είναι λάθη που δεν μπορεί να γίνονται επειδή νευριάζει και κάνει, αλλά ακόμα και εγώ που ασχολιόμουν στο αγωνιστικό, καθόμουν και στον πάγκο τα πρώτα χρόνια, δεν πήγα να δείξω στον προπονητή. θα τον καλούσα ίσως κατηδίαν και θα του έλεγα, γιατί πλέον τον ακυρώνει στον προπονητή, έτσι. Ναι, εννοείται. Θα του έλεγα ότι κοίταξε να δεις, έχω την εντύπωση ότι εδώ σήμερα κάναμε αυτό το λάθος και πρέπει να γίνεται αυτή η κουβέντα. Εάν τον αφήσει τον προπονητή να νομίζει ότι όλα πάνε καλά, του κάνεις κακό και του ιδίου. Και ξέρεις ποιος προπονητής πάντα μου ζητούσε κουβέντα. Ποιος? Και άσχετα αν λένε ότι εγώ μπορεί να παρενέβαινα, ο Κούπερ. Ερχόταν και μου έλεγε, πες μου τι γνώμη έχεις για χτες. Και του είχε έρθει χαρακτηριστικά σαν ένα παιχνίδι που χάσαμε από τη Ξάνθη και είχε αποβληθεί ο Βαγγέλη. Αν θυμάμαι καλά. Και έρχεται και μου ζήτησε, ή στον Πανιόνιο στην Αθήνα που είχαμε, δεν θυμάμαι. Και μου ζήτησε τη γνώμη μου. Και μου λέει, θεωρείς ότι παίξαμε σωστά εκεί, έπρεπε να το κάνουμε αυτό, είχαμε παίξει ευρωπαϊκό κύπελο πριν, κάτι είχε γίνει. Δηλαδή,
ο άνθρωπος δεν ήταν ότι δεν γνώριζε τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να ανταλλάξουμε μια γνώμη, γιατί θεωρούσε ότι συνεργαζόμασταν σε κάτι που και οι δύο θέλαμε να πετύχει. Έτσι. Και βέβαια στον κόσμο κάποιοι άλλοι παρνούσαν ότι εγώ τον έλεγα γεροξακούτη, ότι δεν τον ήθελα, ότι τσακωνόμαστε από θητήρια. Ναι. Να τσακωνόμαστε. Πότε δεν είναι... Εντάξει, τώρα μιλάμε για προσωπικότητα μεγάλη. Ναι, καλά, τεράστια. Ναι. Αλλά για να επιστρέψουμε στο Σαββίδι και μετά να ολοκληρώσουμε. Κάνει κάποια λάθη αυτά παρορμητισμού που λέτε. Αλλά ναι, τι είναι αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ? Κοιτάξτε, τώρα εδώ θα χαρακτηριστώ κακώς, γιατί θα μου πούν κάποιοι και γιατί κριτικάρεις και τι δουλειά είναι να κριτικάρεις το Σαββίδι. Και τι, άσε να λένε. Όλοι κρίνουν όλους. Δεν θα κολλήσουμε τώρα, κύριε Κόνη. Ναι, μου κάνει εντύπωση που σκέφτεσαι συνεχώς τι θα πούνε οι άλλοι. Και τα άλλα λάθη που ακούω ότι γίνονται και πιστεύω είναι τα λάθη που πάλι κάνουν οι πλούσιοι, που όταν έχεις ένα team ποδοσφαιρικό, ακούς τη γνώμη του και μετά θα ανατρέξεις σε κάποιους συμβούλους που έχεις δίπλα σου να ρωτήσεις τη δική τους γνώμη. Ναι. Επειδή ξέρω ότι στις ομάδες αυτές ο περίγυρος είναι βυζαντινά ανάφορα, ξέρω ότι ακόμα και αν αυτοί που είναι δίπλα σαν σύμβουλοι συμφωνούν με αυτά που σου είπαν οι άλλοι, θα σου πούν τα αντίθετα, ακριβώς γιατί μπορούν να έχουν μια διαμάχη αυτή. Πόσο δίκαιο λοιπόν, έχετε, ναι. Ναι, έτσι γίνεται δυστυχώς. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ στο για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν πήγε ο πατέρας την πρώτη φορά και τη δεύτερη, ζήτησε να με πάρει εκεί. Ναι. Και εγώ ήμουν στον Άρη. Και ναι. Δεν πήγα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον δεν πήγε, γιατί σεβόμουν το ότι ήμουν στον Άρη και έπρεπε να ολοκληρώσω αυτό που έκανα, γιατί δεν θα ήμουν χαζός από τα 200 χιλιάρικα που έπαιρνα στον Άρη να μην πάω να πάρω 500 στον Παναθηναϊκό, ή την πρώτη χρονιά να διαχειριστώ τα 50 εκατομμύρια για αγορά παιχτών που δώσανε, και όμως δεν πήγα. Και να τα διαχειριστώ για τα 50, δεν θα χαλούσα 50, χαλούσα 10. Δεν θα έπαιρνα, ας πούμε, το Μελίση με 10 εκατομμύρια ή που πήραν τότε. Ή δεν θα πλήρωνα σε παίχτη που έλεγε το συμβόλαιό του 4 εκατομμύρια ευρώ οξύ αγορά, την οποία δεν την εφάσκησαν, δεν τον πήραν. Ναι. Λοιπόν, έτσι και έγινε τότε και έτσι θέλω να πάντα να λειτουργώ. Άρα για να το κλείσουμε, γιατί μου πήγατε πάλι στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, άρα για να το κλείσουμε, τι συμβουλή θα δίνατε αν ήσασταν στο team, ας πούμε, του κ. Σαββίδη? Στον πρόεδρο. Και σου είπα ότι δεν πήγα, ο πρώτος λόγος ήταν ότι ήμουν στον Άρη και ο δεύτερος γιατί ήξερα ότι και εκεί ήταν βυζαντινά ανάφορα. Έπρεπε να τσακώνω με πολύ κόσμο. Ναι. Ενώ στον Άρη θεωρητικά στο αγωνιστικό... αυτό είναι που λείπει, να πάει κάποιος να τσακωθεί με πολύ κόσμο, κύριε Κόντι. Εσείς που δεν τα ξέρετε, λέτε την πραγματικότητα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, το θέμα είναι όμως να σε πιστέψουν αυτοί που θα πάσει ή θα επικρατήσουν αυτοί. Που ήδη είναι καιρό και λένε και τρώνε κόσμο. Μου κάνει εντύπωση τόση ώρα που μιλάμε, δεν έχει έρθει ούτε ένα μπιναλίκι, ούτε ένα ξεφωνητό. Μόνο καλά λόγια μου έρχονται για τη συνέντευξη, για αυτά που λέτε, για τη συζήτηση γενικότερα. Αρχίζω και ανησυχώ. Κλείνω. Έχω και μήνυμα από Ηρακλειδέα εδώ και ώρα που μου ρωτάει, μου λέει να σας ρωτήσω αν ξέρετε μάλλον τον κύριο Παθανασάκη και τη γνώμη σας για τον Ηρακλή. Τι λέω, πες του Ηρακλειδέα ότι ήξερα ότι θα γίνει αυτό από την πέμπτη μέρα που ήταν εδώ ο κύριος Παθανασάκης. Την πέμπτη μέρα? Μόνο... την πέμπτη, ναι. Γιατί? Που μίλησε και τον άκουσα. Α, γιατί? Γιατί κατάλαβα τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Όταν είπε ότι είναι από προπονητής μέχρι ξέρει τα πάντα, κατάλαβα. Όχι, όντως τον είχα ακούσει μια συνέντευξη. Και όταν τον ρώτησαν τι δουλειά κάνει, κύριε Κόντι, είχε πλακά η απάντησή του. Ότι είναι προπονητής. Ότι δεν ξέρει ούτε η μάνα τι δουλειά κάνει. Ναι, εκεί το κατά. Και αυτό, ναι. Μάλιστα. Άκουσα και αυτό. Ναι. Και τον Ηρακλή, είδατε πώς τον κατάντησαν, κύριε Κόντι. Πώς... εξαφανισμένος. Τον Ηρακλή, πραγματικά, δεν θέλω πολύ να το πιάσω, γιατί... αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα έχουν ευθύνη πολύ, σίγουρα έχει και η πολιτεία, βέβαια. Βέβαια. Εκεί, ναι. Εκεί να βγει ο κόσμος να αντιδράσει. Γι' αυτό που λέγαμε πριν με τον Παναθηναϊκό, αλλά... για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Είναι ομάδα με περιουσία, κύριε Κόντε, και είναι η περιουσία εκεί που σκάει το κύμα. Γι' αυτό. Εγώ έτσι λέω. Α, είναι... έχει αυτό. Έτσι. Βέβαια, έχει τη φιλετάρα εκεί στη Μίκρα. Δεν υπάρχει και το σημείο. Κάτι πρέπει να το κάνουμε. Να βάζουμε μέσα αυτούς που έρχονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, δηλαδή, μου κάνει τεράστια εντύπωση που
τώρα στο κλείσιμο κιόλας έχουν έρθει επίσης άλλα τόσα που μου λένε να επιτέλους ακούσαμε κουβέντα για μπάλα και αυτό και λείπει ο Κόντης. Κάτι κάνετε λάθος, κύριε Κόντη, πιστεύω. Δεν έχετε ένα ξεφωνητό. Λάθος, έτσι. Κάτι λάθος κάνετε, ναι. Ή δεν τα είπατε καλά, ξέρω εγώ. Γιατί μιλάμε εδώ και μια ώρα και κάτι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Πιστεύω ότι λείπετε από τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι χρώμα και να είχε, ας πούμε, η φανέλα σας που λέει ο λόγος. Λείπετε από τη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να ξαναρθείτε από εδώ. Ωραία, καλό είναι. Να είστε καλά. Πάντως εκεί στην Αθήνα που είστε σας ζηλεύω εγώ περισσότερο. Πιο καλά είναι εκεί. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, κύριε Κόντη. Είμαι και άνθρωπος που δεν βγαίνω τη νύχτα να υποφεληθώ τουλάχιστον αυτά που έχει η Αθήνα. Ναι. Οπότε για μένα είναι το ίδιο. Εντάξει, για τη μέρα και στην Αθήνα δεν πολύ φαίνεσαι. Εδώ όπου και να πας θα σε βρούνε. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Μην νομίζεις όμως. Στην Αθήνα τελευταία με ανακαλύπτουν πολύ οι Αριανοί ειδικά. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόντη. Να είστε καλά. Γεια.